αφιερωμένο αυτό. Αλήθεια. Σαν τρελό αγαπάω, αφιερωμένο. Εσύ το ζήτησε. Εγώ το ζήτησα. Μη μου λες τέτοια. Αμέ, λέω, θέλω κάτι για να δείξω έτσι ότι υπάρχει μια αγάπη μεταξύ μας. Το ξέρεις όμως το τραγούδι. Τη Έλενα Μαρή, φυσικά και το ξέρω. Δεν το ξέρω απ' έξω και να κάτω. Το ρεφρέν το λέω, οκ, οκ. Άμα λέει μόνο οκ, το ξέρω κι εγώ. Δεν το ξέρω το τραγούδι αυτό συγκεκριμένα. Σημασία έχει το νόημα το τραγούδι. Το νόημα, το νόημα. Εσύ αγάπη μου, την αγάπη σου μπορεί να τη δείξει κι αλλιώ. Φυσικά πάντα, κάθε μέρα. Απλά είπα να δείξω κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, κάτι πιο ανθρώπινο, όχι μόνο κάτι μαγειρικό. Καταλαβαίνεις. Έτσι όπως κρατάς την κουτάλα, είναι λες και έχεις πάρει τα drums για να παίξεις μουσική, δηλαδή σε βλέπω είσαι έτοιμος. Πώς πάει η κατάσταση στο σπίτι, εκεί μαμάστε το βράδυ, το μωρό πώς είναι. Το μωρό είναι πάρα πολύ καλά, μεγαλώνει, μιλάει, μπαμπά, μίλησε. Καλά, μου αρέσει που ξεκινά και λες είπε μπαμπά. Όλα τα μωρά ξεκινάνε και λένε μπαμπά, λένε. Όχι, μπαμπά, γιαγιά, παππού. Λένε όλα πρώτα. Μπαμπά, μπα και μετά πάνε για τα υπόλοιπα. Ναι, μετά θα λέει μόνο μαμά, εντάξει, σαν αγόρι που είναι, αλλά ναι, τα λέει όλα. Γιαγιά, παππού. Τι τα αγόρια λένε μόνο μαμά. Εννοώ την αγάπη που έχουν στη μάνα του, ρε παιδάκι μου, που μετά εμένα δεν έχει πιο. Και τα κορίτσια έχουν αγάπη στη μανούλα. Αλλά δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, ακούω. Δεν προλαβαίνω. Άρα, δεν προλαβαίνει εσύ τώρα που είσαι νέο παιδί με το ζόρι 30 χρονών, ποιο θα προλάβει, δηλαδή. Έλατε, αλλά οι δουλειές, Ελένη μου, ξέρει. Τόσο πολύ. Θέλει. Ρε, Γιώργο. Θέλει. Μην το είσαι. Όχι, να κάνω. Μην φοβάσαι. Όχι, δεν θέλει. Μεγαλώνουν τα παιδάκια, προχωράνε. Το ξέρω. Πάνε και σχολείο μετά. Αυτό, μετά πού το πα. Πού το πα αυτό, πώ θα πάει. Στο σχολείο το παιδί και το αποχωριστούμε. Λοιπόν, αυτό το φαγάκι που έκανε σήμερα μου θυμίζει τα παιδάκια μου μικρούτσικα και να το τρώνε. Ήτανε μέσα σε αυτά που, δηλαδή με το ψάρι δεν είχανε μεγάλη αγάπη όταν ξεπετάχτηκαν, πάλι μικρά εννοώ, αλλά αυτό ήταν ένα από τα φαγητά που δεν το κόψανε ποτέ. Και αυτή η συνταγή, πίστεψέ με, έχω ένα μυστικό που θα την κάνει ακόμα πιο νόστιμη. Και καθώς έρχεται τώρα και καθαρά Δευτέρα, είπα: δεν κάνουμε ένα ωραίο χταποδάκι με μακαρονάκι κοφτό να στολίσει ο κόσμος στο τραπέζι της καθαράς Δευτέρας με δίπλα λαγάνες, ταραμάδες από εδώ. Ωραίο, ωραία τα τραπέζια αυτά. Εμένα ξαναλέω: αυτό το φαΐ μ' αρέσει γενικώς. Είναι ωραίο, είναι εύκολο. Μυρίζει η θάλασσα, είναι εύκολο. Μεγάλοι και μικροί το τρώνε. Πολύ οικονομικό πιάτο. Γιατί το χταποδάκι πρωταγωνιστεί και το κοφτό μακαρονάκι. Δηλαδή εντάξει. Πάρα είναι πολύ όλα σε πολύ λογικά πλαίσια. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτή την ωραία νοστιμιά. Λοιπόν, Ελένη μου, έχουμε ζεστάνει μία κατσαρολίτσα. Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου. Όλα θα γίνουν εδώ πέρα. Τα υλικά, παιδιά, είναι πολύ λίγα, αλλά έχει ένα μυστικό που δεν ξέρω αν το μυρίζει. Μυρίζει λίγο ούζο, δεν μυρίζει. Αλλά δεν έχω βάλει. Τι να σου πω τώρα, εμένα μου σχοβολάει η θάλασσα. Μα. Αυτή λοιπόν, είναι η πραγματικότητα. Βάζουμε λίγο λαδάκι, μην το λυπηθείτε το λαδάκι. 3-4 κουταλιές σούπας είναι μια χαρά για να μπορεί, γιατί στην ουσία είναι ένα λαδερό φαγητό. Βάζουμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο, βάζουμε σκόρδο ψιλοκομμένο μέσα και καροτάκι το οποίο το έχουμε κόψει σε χοντρά κυβάκια όπως βλέπετε εδώ πέρα. Η φωτιά μου αυτή τη στιγμή είναι στο 6, είναι μέτρια προς δυνατά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το χταπόδι. Ελένη μου. Γιώργο μου. Το χταπόδι αυτό που λέω ισχύει και άμα θέλει κάποιος την καθαρά Δευτέρα να κάνει και ξυδάτο χταποδάκι, ωραία. Mm-hmm. Το χταπόδι από μόνο του έχει πάρα πολύ νερό. Εγώ είμαι από τους μάγειρες, υπάρχουν δύο σχολές. Η μία που σου λέει ότι το χταπόδι θέλει νερό για να βράσει και υπάρχει μια άλλη σχολή που σου λέει ότι το χταπόδι δεν χρειάζεται νερό γιατί έχει από μόνη της αρκετή υγρασία, από μόνο του αρκετή υγρασία. Εγώ ανήκω στη δεύτερη σχολή. Δηλαδή, θέλω το χταπόδι να μαγειρευτεί στα δικά του τα ζουμιά. Δεν θα βάλουμε καθόλου μα καθόλου νερό. Ένα δάχτυλο θα βάλεις μήπως και κολλήσει ή όχι. Όχι. Δεν ξέρω, έτσι το ρωτάω. Στο συγκεκριμένο. Εγώ δεν βάζω, αλλά σε αυτά που κάνω εγώ βάζω κρασιά, βάζω άλλα πράγματα. Εμείς θα βάλουμε χυμό μόλις 200 ml. Όμως, εάν θέλετε να κάνετε χταπόδι ξυδάτο, ωραία, τι θα μου κάνετε, να σου το κάνω πάρα πολύ απλό. Ναι, πες. Χοντροκόψτε κρεμμύδια. Ωραία. Χοντροκόψτε καρότα. Ωραία. Και βάλτε τα σε μια κατσαρόλα. Απλώστε τα, ένα κρεβατάκι να κάνετε. Χοντρό πιπέρι σε κόκκους. Λίγο θυμαράκι, ό,τι θέλετε από αρωματικά, ένα φύλλο δάφνης, ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές σούπας, το χταπόδι, χαμηλή φωτιά, σκεπάστε το και αφήστε το να βράσει για μία ώρα. Πολύ φανταστικά. Κατάλαβες, ούτε ναι, νερό, ναι. Ούτε τίποτα και το χταπόδι θα βράσει στα δικά του ζουμάκια, άρα δεν καταλαβαίνουμε, θα είναι πιο νόστιμο. Δεν μπορώ, θα το πω. Δεν κάνει να πω για να μην φαίνεται διαφήμιση. Ναι. Πριν από λίγο καιρό εδώ παρουσιάσαμε μια φανταστική, σπουδαία μηχανή, δεν θα πω το όνομά της. Μάλιστα. Ήρθαν χθες σπίτι λοιπόν γιατί είναι καινούργιο μοντέλο να μας τη δείξουν και θέλω κι εγώ να τη δουλέψω. Παιδιά, έκανα την πιο εύκολη λαγάνα. Δεν έχω κάνει ζωή μου λαγάνα ποτέ. Ποτέ. Σωστά. Βάλαμε τα υλικά όπως τα έλεγε μέσα που υπάρχει και οι συνταγές.
Δηλαδή σχεδόν έγινε μόνη της. Βγήκα έξω, απλά ισχύει. Το πάτησα με τα δαχτυλάκια μου, το βάλαμε στο φούρνο ένα τεταρτάκι. Παιδιά, σε αυτή την ηλικία έφαγα την πρώτη δικιά μου λαγάνα. Μεγάλη χαρά είχα. Βέβαια, αν δεν ήταν το μηχανηματάκι, δεν νομίζω θα μπορούσα ισχύει. Να τα καταφέρω. Βρε, μια λαγάνα δεν ξέρω πόση έφαγα. Ντροπή μου, για να δω πετάει κιλιά μου σήμερα σε τι κατάσταση. Μια χαρά, καλύτερα μια χαρά σου είναι. Να σου πω μυστικό για τη λαγάνα. Ναι. Βάλτε δύο κουταλιές σούπα στα χήνη μέσα στο ζυμάρι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Α, είδες, σου απαντάνε και άλλοι. Τι... Όχι, τι θέλω λαγάνα, συγγνώμη. Όχι, μα λαγάνα θα μυρίζει, του δίνει. Τι μα λαγάνα. Μα λαγανίες που ελπίζω να επιτρέπετε, μας λες εσύ. Πάμε στο φαγητό μας, πάμε στο φαγητό μας. Καραμέλωσα τα λαχανικά, κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο και έβαλα και πελτέ ντομάτας όπως βλέπετε που έχει τσιγαριστεί κι αυτός. Τώρα θα βάλουμε μέσα το χταποδάκι και πάμε να δούμε λίγο το τελευταίο μυστικό. Κοιτάξτε πώς το έχω κόψει το χταπόδι. Δεν είναι ούτε πολύ χοντρό, αλλά ούτε και πολύ λεπτό. Επειδή θα βράσει μία ώρα το χταποδάκι, δεν θέλουμε να το κόψουμε πολύ λεπτά. Γιατί πολύ απλά θα λιώσει. Αδυναμώνουμε τη φωτιά, το πάμε στο 10 και πάμε να βάλουμε τώρα 1 με 2 φύλλα δάφνης. Και το μυστικό μου για αυτή τη συνταγή είναι ο αστεροειδής γλυκάνισος. Γιατί σκεφτόμουν πώς να κάνω ένα φαγητό το οποίο και τα παιδιά να μπορούν να το φάνε εύκολα, χωρίς να έχει αλκοόλ ναι, μέσα. Βέβαια, και το ουζάκι το σηκώνει, ρε παιδί μου, το χταπόδι. Γιατί λέω έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Τσούλη. Ναι, και τα ξέρεις αυτά όλα. Και εγώ απορώ γιατί δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Ο αστεροειδής γλυκάνισος από φυσικού του έχει τη μυρωδιά του ούζου ή το βάζουν κάπου όχι, και παίρνει τη μυρωδιά του ούζου. Γλυκάνισος. Απλά είναι πιο έντονος ο γλυκάνισος. Είναι πιο δυνατή από τον κανονικό το σταμπιλάκι που είναι ο γλυκάνισος. Μα τα μπιλάκια τα ξέρω. Αυτό εδώ είναι έχει έντονο. Τη γεύση αυτή του ούζου. Και βγαίνει έτσι. Έτσι βγαίνει. Τι είναι, φυτό? Όχι, είναι φυτό είναι που βγαίνει το αυτό εδώ πέρα και αποξηραίνεται στην ουσία. Τι? Το ούζο έχει γλυκάνισο. Δεν ξέρω, αλλά πάντα με ενδιαφέρει γιατί αυτό το αστεροειδή που λέμε έχει πραγματικά εντελώς πολύ έντονη τη γεύση του ούζου. Πάμε να βάλουμε τώρα, αφού ρίξαμε και τα μπαχαρικά μας, να ρίξουμε και το χυμό ντομάτας και το τελευταίο μου μυστικό για αυτή τη συνταγή, αλάτι όχι τώρα. Το αλάτι θα μας κλειρίνει το χταπόδι και δεν θα μαλακώσει για κανένα λόγο. Μα θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί αλατάκι, ναι, στο τέλος θα βέβαια. Θα χρειαστεί, λες. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα, τα βάλαμε όλα τελικά και αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Από το 10 το πάμε στο 7, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να σιγοβράσει έτσι για μία ωρίτσα. Αν θέλετε, μπορείτε να το βλέπετε την κατσαρόλα, να δείτε αν έχει υγρασία. Αν θέλετε να συμπληρώσετε λίγο νεράκι, αλλά πιστέψτε με, δεν χρειάζεται. Το χταπόδι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υγρασία μέσα του. Επίσης, έχει περισσότερη πρωτεΐνη από το κοτόπουλο και τελευταίο, έχει πάρα πολύ κολαγόνο που μας βοηθάει στο να δέσει σαλτσούλα. Πάμε δίπλα. Αφού βράσει το χταποδάκι μου, θα βάλουμε ένα 200. Πώς γυαλίζει. Αυτό ακριβώς. Ένα... Πώς γυαλίζει, είπαμε. Ένα... Πεντανόστιμο το φαγάκι, σου φαίνεται. Κοίταξε εδώ. Μα φαίνεται. Ένα 200 νερό, ζεστό. Τώρα θα βάλουμε νερό για να βράσει. Για το μακαρόνι. Μπράβο. Το βάζουμε ζεστό για να μην σταματήσει το βρασμό του φαγητού μας. Θα ρίξουμε το μακαρονάκι το κοφτό και κοιτάξτε εδώ πέρα πώς γίνεται. Και τελευταίες πινελιές είναι λίγο ανιθάκι. Μ' αρέσει ο άνηθος να τον εβάζω εκτός φωτιάς για να μου βγάλει και αυτός όλα του τα αρώματα. Αλάτι και πιπέρι και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Και άλλο ένα μυστικό, έτσι να σας πω όλα μυστικά, για να μην σας λασπώσει το μακαρονάκι σας μέχρι να το σερβίρετε, μπορείτε να το αποσύρετε. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο πριν το σερβίρετε, να ρουφήξει από μόνο του την υγρασία για να μην λασπώσει και να σας βγει έτσι. Συνολικό βράσιμο τα ζυμαρικά θέλουν περίπου 15 λεπτά. Ωραία! Μην φοβηθείτε με το που ρίξετε το μακαρονάκι θα σταματήσει να βράζει, αλλά μην φοβηθείτε μετά από 1-2 λεπτά. Θα πάρει μπρος και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα να ρουφήξει όλη την υγρασία. Φαγητάρα, Γιώργη μου, μπράβο σου, μπράβο σου, Λεβεντάκο. Ευχαριστώ, Ελενάρα. Θα είναι αυτό. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μύρισε. Μυρωδιές. Απίθανες. Αχ, αλλά έχω κάνει τη βλακία με την αλλαγή. Εγώ τα κάνω. Γιατί τα κάνω, δεν ξέρω, για να βασανίζομαι μόνη μου. Τι να κάνω, τι να πω κι εγώ δηλαδή. Τώρα ήταν ώρα να κάτσουμε, δηλαδή. Να πάμε, να πιούμε, να πιούμε, να πιούμε, να κλείσουμε και να φύγουμε. Έχεις δεν γίνεται όμως. Δεν τώρα παίρνουμε φόρα με αυτή τη μυρωδιά. Πάρτε ιδέες, όχι μόνο για καθαρά Δευτέρα. Είναι φαγητά που είναι καλό να τα περνάμε. Μία τη βδομάδα, μία το δεκαήμερο. Μην τα ξεχνάμε κάποια πράγματα που είναι και νόστιμα και διαφορετικά και λίγο θάλασσα. Και τώρα κάποιοι από εσάς λέτε, Ελένη μου, εμείς τρώμε πολύ θαλασσινό. Κοιτάξτε εσείς τι θα κάνετε. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ σας έχω και άλλη συνταγή με θαλασσινό, γιατί ζήτησα και από τον άλλο τον Γιώργο. Αλήθεια? Ναι, του λέω, φέρε να κάνουμε κάτι ωραίο με ψαράκι, όχι δύσκολο τύπου ψιστό μου στα κάρβουνα. Κάπως έτσι ένα. Έξυπνο.
Ναι. Πολύ έξυπνο. Γιατί δεν έχουμε παίξει πολύ θαλασσινό εμείς. Έχεις γιατί. Δίκιο. Έλατε. Ξεχνιόμαστε. Θα όμως θα ξαναπούμε σε μια σειρά. Ελένα, να μας βάλει σε σειρά. Γιατί... Εγώ θα σας βάλω στη σειρά, εσείς να με βάλετε. Εγώ τι να σας βάλω. Εγώ είμαι για άλλα πράγματα. Όχι αυτά, αυτά τα απολαμβάνω. Αλλά έκανα μια λαγάνα. Ναι, χτες. Τη λαγάνα πέρα. Δεν κούνησα το δάχτυλό μου με το μηχάνημα. Όλα τα έκανε μόνο του. Εγώ απλά έβαλα τα δαχτυλάκια μου μέσα έτσι για να κάνουν βαθουλοκαταστάσεις. Οπότε αυτή θα φτιάξει. Καλά, έπαθα πλάκα. Έφαγα, σου λέω ασταμάτητα. Μπορεί να έφαγα και το μισό. Πώς είμαι. Δεν φαίνεσαι. Δεν... Μια χαρά είσαι. Είναι γιατί δεν το συνόδευσα με το γνωστό αυτό που σκόνουν τις κυλίτσες. Όχι, ταραμά έφαγα εννοείται. Η λαγάνα χωρίς ταραμά, τι τρώμε τότε. Τότε δεν ξέρουμε να φάμε. Ωραίο είναι αυτό το μπλεδάκι, μου αρέσει. Ταιριάζει και στο Μέγκα το καλό. Λοιπόν, γιατί μέσα στα κόκκινα, στα πράσινα, τα μπλε και τα λοιπά. Ας καθίσουμε, γιατί τώρα ήρθαμε στην Αλεξάνδρα μας. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Με ποιο θέμα θα ξεκινήσουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία των Τεμπών, όπου ολοκληρώθηκε η Εξεταστική Επιτροπή και έχουμε τα απορίσματα, αυτά που περιμέναμε τόσο καιρό να δούμε πού θα καταλήξουν. Το κάθε κόμμα, λοιπόν, έδωσε ένα δικό του πόρισμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ουσιαστικά για την τραγωδία των Τεμπών φταίνουν κυρίως τα ανθρώπινα λάθη που έγιναν και από τον σταθμάρχη και από τους μηχανοδηγούς. Ουσιαστικά ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας που έπρεπε και ρίχνει φυσικά και τις ευθύνες στην Ιταλική εταιρεία που είχε την ευθύνη των τρένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα από την άλλη λέει ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει ποινικές ευθύνες και ότι ουσιαστικά αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση αυτή που λέμε η 717 που έπρεπε να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, ότι δεν θα είχαμε νεκρούς στο δυστύχημα αυτό. Τώρα το ΚΚΕ κάνει λόγο για σαφέστατες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και όχι μόνο τώρα για τον Υπουργό Υποδομών τον τέος πλέον, αλλά από το 2009 όσοι είχαν διατελέσει υπουργοί και η Νέα Αριστερά λέει ότι ουσιαστικά πρέπει να γίνει προανακριτική εξέταση και όχι εξεταστική αυτό που έγινε. Τώρα η εισαγγελία να σου πω της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι αν είχε τηρηθεί η σύμβαση 717 και είχε ολοκληρωθεί δεν θα είχαμε νεκρούς, γιατί κάνει και αυτή τη δική της έρευνα. Τώρα σε μια άλλη είδηση, θυμάσαι, έχουμε συζητήσει πολύ για την οικογένεια των παλαιοχριστιανών. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο 15χρονος γιος που απομακρύνθηκε από το σπίτι είχε πάει στο Πέδον. Με εντολή λοιπόν οδηγήθηκε σε μια δομή στον Πειραιά. Και έφυγε από εκεί. Άκουσα χτες, τα άκουγα χτες. Έφυγε. Νομίζω στον Νίκο Ευαγγελάτο, πού άλλο να τα άκουσα μετά την εκπομπή. Εκεί θα τα άκουσα, ναι. Κανόνισαν λοιπόν οι κοινωνικοί λειτουργός μαζί με τον πατέρα να συναντηθούν με τον 15χρονο για να δει και αυτό τον μπαμπά του που είχε πάρα πολύ καιρό. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει ο πατέρας ότι πήγε να πάρει σουβλάκια για να τους κεράσει. Εκεί λοιπόν το παιδί εξαφανίστηκε. Τώρα και ακόμα γίνεται. Το ψάχνουν. Τίποτα, εκτενίζουν τώρα είναι την περιοχή. Χάθηκε ένα παιδί ανήλικο. Πού ουσιαστικά, είναι, εφόσον η εισαγγελία το έχει πάρει από τον πατέρα, δεν έχει ο πατέρας την ευθύνη, αλλά η δομή η οποία φιλοξενείται. Και τώρα μένει να, να το δούμε αυτό. Το θέμα είναι να βρεθεί το παιδί για να δούμε πού είναι. Έχει πάει, έχει βρει τους γονείς του, είναι εξαφανισμένο, δεν ξέρει κανείς πού είναι. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Τώρα στην Πιέρια είναι μια συγκλονιστική τώρα υπόθεση με μια κοπέλα η οποία τώρα είναι 22 χρονών. Στα 14 της λοιπόν ένας συγχωριανός της, 8 χρόνια μεγαλύτερός της, άρχισε να την εκβιάζει και να της λέει ότι άμα δεν του στείλει κάποιες φωτογραφίες της γυμνές θα την βρει είχανε στον δρόμο. Σχέση. Δεν είχαν σχέση, δηλαδή, είχαν κάποια επικοινωνία. Δηλαδή κάποιος που ήξερε απλά κάποιο κοπέλα της είπε στείλε μου φωτογραφίες. Όχι ακριβώς. Είχαν μια επικοινωνία οι 14χρονοι με τον άνθρωπο αυτόν που τώρα είναι πλέον 28 ετών και κάποια στιγμή αυτός φάνηκε ότι ήθελε κάτι παραπάνω. Η κοπέλα του το κόψε, του είπε δεν ενδιαφέρομαι για κάτι τέτοιο και εκεί τότε άρχισε να την απειλεί και να της λέει ότι άμα δεν μου στείλεις γυμνές φωτογραφίες θα σε βιάσω. Του έστειλε λοιπόν αυτή η κοπέλα τις φωτογραφίες. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επί 8 ολόκληρα χρόνια ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνεχίζει να την απειλεί. Έχουν πάει στα δικαστήρια, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα 3 φορές. Του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους προφανώς και δεν τηρεί, και συνεχίζει να απειλεί την κοπέλα αλλά και την οικογένειά της. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή η δικαιοσύνη τι λέει γι' αυτό? Τώρα η κοπέλα αυτή θα πρέπει να υποβάλει νέα μήνυση, εφόσον συνεχίζεται αυτό το πράγμα, και να ξαναξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Αλλά είναι τρελό το να έχεις καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση και να συνεχίζεις να κάνεις το ίδιο. Τώρα δεν ξέρω αν είδες τι έχει γίνει στις Άλπεις. Και βέβαια, την τραγωδία λες. Την τραγωδία με την οικογένεια. Λοιπόν, μία οικογένεια, 6 μέλη, ξεκίνησαν να πάνε μία εκδρομή για σκι. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί τώρα επικρατούν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και χιονοθύελες στην περιοχή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Προσπάθησαν οι ίδιοι να φτιάξουν ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο, ακόμα και με τα χέρια προσπάθησαν να σκάψουν μία σπηλιά για να μπουν μέσα. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Η αστυνομία έχει εντοπίσει ήδη τους 5 ανθρώπους νεκρούς και ο ένας ακόμη αγνοείται.
Είναι απίστευτη η ιστορία και είναι από τα χειρότερα που έχουν γίνει. Έχουμε τους πιο πολλούς νεκρούς σε τέτοιο δυστύχημα εκεί. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο θέμα να το δούμε. Σε οικογενειακή τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι μιας εξαμελούς οικογένειας στην Ελβετία. Μια τραγωδία που φαντάζει σαν να έχει βγει μέσα από ταινία. Τρία νεαρά αδέρφια, ο σύντροφος του ενός από αυτά, ένας θείος και ένας ξάδερφος ξεκίνησαν από το Ζερμάτ για μια εκδρομή για σκι προς τα ελβετοϊταλικά σύνορα. Από το βράδυ του Σαββάτου δεν είχαν δώσει κανένα σημάδι ζωής, με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό τους με τη βοήθεια 11 ελικοπτέρων. Η αστυνομία αργά τη νύχτα ανακοίνωσε ότι 5 από τα 6 μέλη της οικογένειας εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το 6ο άτομο που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ταυτότητά του. Τα πτώματα βρέθηκαν στην κορυφογραμμή Λευκή Κεφαλή στα 3.500 μέτρα, καθώς από εκεί έγινε το τελευταίο τηλεφώνημα από ένα μέλος της ομάδας προς την ομάδα διάσωσης. Εδώ και μέρες στις Άλπες επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονες χιονοπτώσεις, με την αστυνομία να θεωρεί επικρατέστερο σενάριο του θανάτου τους να έπεσαν σε χιονοθύελλα χωρίς να προλάβουν να φτιάξουν καταφύγιο. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 21 έως 58 ετών. Όταν βρήκαμε τους ανθρώπους, ήταν πολύ ελαφρά ντυμένοι, δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας διάσωσης του Ζερμάτ. Το περιστατικό είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα στις Ελβετικές Άλπες τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, να πούμε, αφήνοντας το κομμάτι των Άλπαιων, ότι σήμερα στην στήλη την ιατρική θα συζητήσουμε ένα θέμα, ακούτε και εσύ Αλεξάνδρα μου, γιατί το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει ηλικία. Είναι τα ψυχοσωματικά που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Και πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν έχει ηλικία. Και τι εννοώ, πόσο συχνά ακούμε να μας λένε ότι ο οργανισμός με έναν τρόπο ξεσπάει. Τώρα, σε άλλον του βγαίνουν, ας πούμε, δερματικά. Σε άλλον μπορούν να του βγουν άλλα θέματα. Να είναι πονοκέφαλος, να είναι ένας πονόκυλος. Όλα αυτά είναι η άμυνα του οργανισμού. Ουσιαστικά είναι ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχική μας κατάσταση. Είναι, να σας το πω ακριβώς, όπως το λένε εδώ στα ιατρικά, σωματοποίηση του έντονου στρες, της στεναχώριας ή του φόβου. Επειδή λοιπόν αυτά είναι συναισθήματα τα οποία μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν και άλλες φορές γίνονται πιο έντονα. Το θέμα είναι πώς εγκλωβιζόμαστε σε αυτά. Δηλαδή, εάν μπούμε στην ιδέα της αγωνίας και του φόβου για κάτι, φόβο ότι δεν θα περάσω στη σχολή που θέλω, φόβο ότι θα χάσω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, θα χάσω τη δουλειά μου, καθημερινό στρες που έχουμε ούτως ή άλλως όλοι, αυτά όλα, και ξαναλέω, έχουν να κάνουν με όλες τις ηλικίες. Δεν είναι ούτε μόνο για τους έφηβους, ούτε μόνο για τους μεγάλους, ούτε μόνο για τους υπερβολικά μεγάλους ηλικία, δηλαδή στην όρημη φάση τους. Πολύ δυνατό θέμα, θα το συζητήσουμε με τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη και μην το χάσετε. 1 στα 4 άτομα, λέει, που βλέπουν το γιατρό τους έχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα. Αυτό κρατήστε για να δείτε ότι μάλλον με έναν τρόπο κάπου εκεί μέσα είμαστε περίπου όλοι. Άλλοι πιο light και άλλοι πιο δυνατά. Και επειδή πριν πάω στην παρέα μου, θέλω να σας πω ότι σήμερα στην παρέα μου είναι μια μοναδική εταιρεία, η εταιρεία Darfum, που μας έρχεται φυσικά από το Παρίσι. Σήμερα έρχεται να μας μιλήσει για την υπέρτατη ρουτίνα περιποίησης κατά της γύρανσης και βλέπετε βέβαια και στις φωτογραφίες αλλά και ζωντανά τα προϊόντα. Κάποιοι που θα φανούν πολύ τυχεροί θα κερδίσουν και δώρα από την εταιρεία Darfum. Φυσικά, θα σας πω σε λίγο πώς θα γίνει αυτό. Προς το παρόν, να θυμηθείτε για να μην το χάσετε. Και πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο εδώ με τα παιδάκια θα τα πούμε. Γιατί συγχύστηκε, σου λέει στον ίδιο μου το είδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεκινήσει κουβεντούλα. Πες το όνειρό σου, Βρενάνη. Παιδιά, να σας πω, δεν ξέρω, είναι καλό αυτό το όνειρο. Είδα το βράδυ στον ύπνο μου ότι ήμουν μπροστά σε ένα ATM που έβγαζε λεφτά. Ο φυλασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Ναι. Δεν ήταν δικά μου, αλλά εγώ τα πήρα και έφυγα. Ντροπή. Ντροπή, γιατί δεν ήταν ντροπή. Ήταν γιατί τα πήρε στον ύπνο σου. Όχι, όχι, που. Στον ύπνο ακόμα μου, θέλει μόνο λίγο. Δεν το κάνουμε εμείς. Αλλά ακόμα και στον ύπνο μου το υποσυνείδητο έλεγε ότι αφού δεν είναι δικά σου λεφτά, ρε κοπελιά, που τα παίρνει και πα. Τίμια είναι τίμια και στον ύπνο. Τίμια. Ποτέ. Δεν κοιμάται ποτέ. Να σου πω, μεγάλη στεναχωριά όμως όταν ξυπνάς και δεν τίποτα. Τα λεφτά. Μεγάλη στεναχωριά δεν θα ήταν άμα ήταν άδειο το ATM. Δεν έχετε δει ότι σας πέφτει το λαχείο. Μου έχει συμβεί ποτέ αυτό. Μου έχει συμβεί να μου ρουφήξει την κάρτα στο Λονδίνο.
Και πήρα τον πατέρα μου και μου λέει τώρα έτσι όπως τα κατάφερες. Κάτσε εκεί και τρώει για ρύζι. Άστο, άστο, γιατί ήταν. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ωραίο. Επειδή το πρώτο θέμα, μάλλον πριν πω στο πρώτο θέμα, θέλω να πω δύο λόγια γιατί γίνεται ένα μοναδικό σεμινάριο. Μιλάω για εκείνους που θέλετε να έχετε, να μπείτε όσο πιο βαθιά γίνεται στην δημοσιογραφία. Τι είναι αυτό το σεμινάριο? Είναι τηλεπαρουσίαση και λέμε γίνε παρουσιαστής. Μπορείς. Πώς? Τα New Media Studies. Τι είναι αυτά? Μιλάμε ότι είναι αυτά που έχει στήσει, αναλάβει, προχωρεί και είναι μέσα και έξω τα πάντα όλα. Κεφαλή σε όλα. Ακριβώς. Ο Σταμάτης Μαλέλης. Για το Σταμάτη Μαλέλη λόγια δεν χρειάζεται να πω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος που δεν το γνωρίζει. Έχει στήσει πολλές φορές και σε διαφορετικά κανάλια αυτό που λέγεται ενημέρωση. Αλλά επειδή ο Σταμάτης Μαλέλης δεν είναι μόνο της ενημέρωσης, θυμίζω ότι έχει στήσει και ενημέρωση που έχει μέσα και ένα λίγο πιο... Infotainment, infotainment. Μπράβο, ευχαριστώ. Τι ωραία που τα λέτε. Με λίγα λόγια, ό,τι και να θες να γίνεις, έναν πρέπει να μάθεις. Τον Σταμάτη Μαλέλη. Άμα μάθεις αυτόν, θα μάθεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλεις κάτι γρήγορο, αλλά πραγματικά πολύ ολοκληρωμένο, είναι το διήμερο σεμινάριο τηλεπαρουσίασης που γίνεται αυτές τις μέρες, 30 και 31 Μαρτίου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καλέσεις τώρα, γιατί μετά μπορεί να έχουν γεμίσει και οι θέσεις και να μείνεις απ' έξω. Είναι συγκεκριμένες θέσεις. Ακριβώς. Γι' αυτό κάλεσε τώρα 210-770-9100. Μπορώ να σας το πω κι αλλιώς. Αλλιώς πες το μας, Ελένη. Με κόλλησες. Πάρε τη φίλη σου από πάνω, γιατί δεν την μπορώ, δηλαδή. 210-77-09-100. Θες να σου το πω κι αλλιώς. 770-9100. Να σου το πω κι αλλιώς. 77-09-100. Αυτό θα κρατήσω, μου κάθισε πιο εύκολα. 77-09-100. Δηλώνει συμμετοχή και εκεί θα τα δεις και θα τα μάθεις, αν όχι όλα, τα περισσότερα. Πάντως, το περισσότερο που μπορεί να μάθεις σε δύο μέρες, θα το μάθεις μέσα από αυτό το σεμινάριο. Και αν θέλεις να βρεθείς στην πλευρά της τηλεόρασης ή αν έχεις κάνει κάποια μαθήματα, αλλά θέλεις και άλλα πράγματα, αυτό είναι για σένα. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανθρώπους που είναι ειδικοί και ξέρουν πάρα πολύ καλά, γνώστες στο αντικείμενο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα θέματά μας ή όχι? Εσύ που θες, ποια είναι η διαθεσή σου? Εγώ να καλά και μαζί. Με την ταπεινή μου αμοβία. Πολύ χαρούμενη. Μια που μαζευτήκαμε. Να τα πούμε κιόλα. Αφού είναι λίγο τα νέα μας. Κι άμα δεν το θέλεις. Και πέτατη. Ωραία. Και ωραία. Λοιπόν, θέλω να εσύ μου να μου γνωρίσεις. Μια γυναίκα που όλοι την ξέρουμε. Αλλά θέλω λίγο να μου θυμίσεις την Κάτια Ταραμπάνκο. Πού την πρώτο μάθαμε? Γιατί εγώ δεν έχω τόσο ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση και δεν είμαι και σίγουρη ότι είναι και μοντέλο. Έτσι. Ίσως να είναι και ηθοποιός. Είναι και ήταν και παρουσιάστρια. Ίσως να έχει υπάρξει, μπράβο, αυτό πήγα να πω, και σε τηλεοπτική εκπομπή εκπομπές. Βεβαίως. Λοιπόν, η Κάτια είναι ένα κορίτσι που έχει πολλές ταυτότητες, θα το πω. Σίγουρα τη γνωρίσαμε όλοι. Πού τη γνωρίσαμε? Μέσα από το GNTM. Μάλιστα. Έτσι. Πότε? Ήτανε από την πρώτη χρονιά, ας πούμε. Ήτανε το 2019. Η πρώτη καλή χρονιά της επιστροφής του GNTM. Στο Star. Και ήταν στις... Κοίταξε πόσο καλά το ξέρει. Ήταν στις φιναλί. Το θέμα το παίζει στα δάχτυλα και δεν ήταν και δικό του. Μίλησέ μου, Δημήτρη. Παιδιά, τα θέματα είναι βατά. Όποιος διαβάζει, όποιος διαβάζει, δεν γράφει. Ναι, στις φιναλί και μάλιστα η πιο έτσι ατίθαση, θα πω. Ήτανε λίγο, ρε παιδί μου, ήτανε η ομάδα της φωτιάς. Έτσι της έλεγαν τότε. Όταν λέμε ατίθαση, τι εννοούμε? Δεν μάσαγε τα λόγια της. Ό,τι την εκνεύριζε ή όποιος δεν συμπεριφερόταν σωστά κατά δική της γνώμη, το έλεγε κανονικά on και off camera. Μετά άλλαξε που έγινε, ας πούμε, μπήκε στο κομμάτι και της παρουσίας και της ηθοποιίας. Μετά. Γιατί καμιά φορά λέμε όταν κάποιος ξεκινάει και έχει αυτό το άγνοια κινδύνου. Λέμε ότι συζητιέσαι, ότι μπορεί να αυτό, πολλά πράγματα. Πέταξα το μικρόφωνο. Ο είναι στη ζακέτα. Στο ζακετάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι μετά η εικόνα της δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με την εικόνα του Survivor. Πήγε στο Survivor. Μετά πήγε και στο Survivor κάποια στιγμή. Εκεί έδειξε το προφίλ, αν μου επιτρέπει, συνάδελφε. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν αγωνίστρια φουλ. Μίλησέ μου. Ήταν το θέμα του, γιατί το πήρε πριν. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έτσι λειτουργώ. Αν μου λέγε να το πω, δεν το έλεγα. Εγώ λειτουργώ έτσι. Εδώ δεν είναι πάσα έτσι ένα δευτερόλεπτο.
Λοιπόν, ναι. Και επίσης ήταν και στους θαλασσόλικους, αν τη θυμάστε, στο Sky που ταξίδευαν, ναι, και έκαναν ταξίδια παντού. Ήταν τέλος, πολύ ωραία ήταν αυτή. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Πού ήταν, είπε, εγώ στο Sky. Στο Sky ήταν. Βεβαίως, βέβαια, στο Sky. Εγώ γιατί νόμιζα ότι ήταν. Πού, αλλού, όχι, στο Sky ήταν. Ναι, λέω. Νόμιζα ότι στην παιδική τηλεόραση. Όχι, όχι, όχι. Ήταν στο Sky. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι τώρα πια όλα αυτά η ίδια τα θεωρεί παρακλάδια, όπως λέει. Γιατί η υποκριτική είναι αυτό που αγαπά πολύ και είναι αποφασισμένη να αφοσιωθεί. Μάλιστα λέει, θα πετάξω και όλες τις ταμπέλες που μπορεί να έχω όλα αυτά τα χρόνια, ως παίκτρια reality, ως παίκτρια μόδας, ως παρουσιάστρια. Και λέει και κάτι το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση για τη μητέρα της, ότι έχουν μια υπέροχη σχέση σε αντίθεση με τις μαμάδες άλλων κοριτσιών στο modeling, που έχουν μια σχέση απίστευτου ανταγωνισμού και ζήλιας. Ας τη δούμε. Ήμασταν δύο οι τυχερές, δύο οι νικήτριες του GNTM. Από εκεί ήταν το ξεκίνημά μου προς τα έξω ουσιαστικά, γιατί modeling έκανα από τα 15. Θαλασσόλικοι ήρθαν στη ζωή μου μετά το GNTM, με το που μου είπανε για το project θάλασσα, νερό, σκάφος και ταξίδι. Μαζεύω βαλίτσες και έρχομαι. Μετά ήρθε το Glamour στο Open, όπου με προσέγγισε πάλι το κανάλι. Μου δείξανε εμπιστοσύνη και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν είχα ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Στο Survivor, όντως, ήταν το μοναδικό reality που έχω κάνει εγώ προσωπικά αίτηση συμμετοχής πριν το GNTM. Πήγα στο casting, ήμουνα και πιο λεπτή, πιο μικρά κομμωμένη. Τελικά δεν με πήρανε ποτέ. Και μετά ήρθε η πρόταση μόνη τους πια και είχα πάει στην Εμινέ της παραγωγής αφότου πια μπήκα στο Survivor. Έτσι, λέει, θυμάσαι που είχα έρθει, μου λέει, σε θυμάμαι. Μετά το GNT άλλαξε η άποψή της για εμένα. Τώρα σε βλέπουμε στο κομμάτι της υποκριτικής. Παρακολουθώ μαθήματα στο εργαστήρι θεατρολογίας του Ιάκωβου Μιλωνά, που είναι και ο δάσκαλός μου, σεναριογράφος και σκηνοθέτης και ηθοποιός στην παράσταση που παίζουμε. Αισθάνομαι από μικρή ηλικία ηθοποιός. Όλα τα υπόλοιπα ήταν παρακλάδια της ηθοποιίας που πάντα, πάντα ήθελα να ασχοληθώ. Το παράδειγμα μου και αυτό που ακολουθώ στη ζωή μου είναι η Σαρλίζ Θερόν στο Monster. Η γυναίκα πήρε 20 κιλά, έβγαλε τα φρύδια της, ξυρίστηκε, έκανε έρανε, παραμορφώθηκε ένα τόσο όμορφο πρόσωπο για να παίξει έναν ρόλο. Ξεκινήσαμε στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε άλλη μία παράσταση 24 Μαρτίου και μετά πήραμε παράταση στο θέατρο Αλκμίνη. Κρίνοντας ότι ήταν η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου θεατρική παράσταση και όταν μου είπε ο Ιάκωβος ότι κάτι θα παίξουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αγχώθηκα. Αγχώθηκα γιατί έχουν παίξει και παίζουν τρομεροί ηθοποιοί. Πώς ένιωσε ότι σε αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σου στον χώρο της υποκριτικής? Άμα έχει κάποιος κάτι αρνητικό να πει, σίγουρα θα το πει πίσω από την πλάτη. Με όσους ηθοποιούς έχω συναστραφεί από τις παραστάσεις που πηγαίνω και παρακολουθώ, είναι τόσο καθαροί και ωραίοι άνθρωποι. Και έχουν, ξέρεις, άμα δεν σε γουστάρουν, το βλέπεις κατευθείαν, δεν χρειάζεται, δεν σου χαμογελάσουν. Οπότε δεν έχω έρθει αντιμέτωπη στο έλα ρε, αφού είσαι μοντέλο, τώρα τι θέλεις εδώ πέρα ή κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, με πλησίαζαν μετά την παράσταση και έρχονται και, ξέρεις, μου δίνουν το μπράβο τους, μου λένε συγχαρητήρια, μου σφίγγουν το χέρι και όντως νιώθω μια. Την αλήθεια τους. Το κυνηγούσα τόσα χρόνια και η αλήθεια είναι μου είχε μείνει στάμπα. Το μοντέλο, Survivor Girl, GNTM Girl, ταμπέλες. Ταμπέλες οι οποίες θα μου πάρουν χρόνια να τις καθαρίσω και να τις βγάλω από πάνω μου. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου? Είμαι άνθρωπος της οικογένειας. Είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να μένω μόνη μου. Υπάρχουν γυναίκες και τις θαυμάζω που είναι εκεί πέρα δουλειά και δεν βλέπουν Χριστό μπροστά τους και καλά κάνουν, αυτό θέλουν. Εγώ ανέκαθεν ήθελα την οικογένεια, προέκυψε η δουλειά. Με σκοπό κάποια στιγμή να βρω έναν σύντροφο σε αυτή τη ζωή και να πορευτούμε μαζί και να υπάρχει σεβασμός. Ζούσε σε μια άλλη χώρα και μετά στα έξι σου ουσιαστικά έρθει στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι της δουλειάς να γεμίσω την ημέρα μου και την καθημερινότητά μου με το αίσθημα της απόδειξης. Ότι κοίτα, μπορεί να κουβαλάω ένα ξένο επίθετο, αλλά ερχόμενοι στην Ελλάδα υπήρχαν τα σχολιάκια, τέλος πάντων, ξένοι και πάει λέγοντας. Ήρθε η μανούλα μου πρώτη στην Ελλάδα, ακολούθησα μετά εγώ και μετά μπαμπάς και αδελφός. Με τη μαμά έχω μια τρομερή σχέση μάνας κόρης, που μπορεί να μην είναι μάνας κόρης, είναι πια φίλη-φίλη. Τι θαυμάζεις περισσότερο σε εκείνη? Είναι πάρα πολύ εργατική. Ερχόμενη στην Ελλάδα έκανε 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα. Επίσης κάτι το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ, το οποίο μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά υπάρχει στο χώρο μας, το έχω δει, δεν ζηλεύει.
δεν ζηλεύει την κόρη της. Έχω δει μητέρες να κοιτάνε τις κόρες τους ή να τους συμβουλεύουν πράγματα για να... Σαν να το βλέπουν ανταγωνιστικά, ξέρεις, γυναίκα με γυναίκα, να έχουν λίγο ψηλοθάψει το μητρικό ένστικτο. Αυτό που το έχεις δει περισσότερο. Από τα κορίτσια που έχω συναστραφεί σε φωτογραφίσεις και το τρόπο που μου περιγράφουν τις μητέρες τους και τις σχέσεις που έχουν. Αυτό που λέει λοιπόν για τις μαμάδες δεν σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ξέρω πάρα πολλές μαμάδες που έχουν θάψει το μητρικό ένστικτο. Εγώ συνήθως. Ρε παιδιά, το έχουμε δει, μην αγιοποιούμε τη. Δεν αγιοποιούμε, αλλά συνήθως δεν λέμε ακριβώς το αντίστροφο. Ότι τα παιδιά περνάνε μια σχέση ανταγωνισμού με τη μαμά τους και είναι σχέση περίεργη. Η μητέρα πρέπει να είναι εντάξει η ίδια ψυχικά για να μπορεί να μην μπει σε αυτή την κατάσταση ανταγωνισμού με την έφηβη ή και μεγαλύτερη. Ωραία, εδώ λέει ακριβώς το αντίθετο. Το έχουμε δει όμως να συμβαίνει. Ότι υπάρχουν πολλές μαμάδες, ειδικά αυτές που είναι πολύ νέες ή πολύ όμορφες οι ίδιες και είναι ακόμα σε επαφή με αυτή την πολύ, με τη θηλυκότητά τους, με τον αν είναι και λοιπά. Βλέπεις, το έχουμε δει, δεν λέω ότι παιδιά μην κοιτάτε έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι ωραίο να συμβαίνει, δεν είναι ωραίο, αλλά συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι είναι και το συχνό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εκεί μου έκανε εντύπωση τεράστια. Σε τι μονοπάτια περιμένει. Το μάτα, ρε παιδί. Μα συγγνώμη, η μητέρα. Να θαυμάζει την κόρη, να χαίρεται με το καλό τη κόρη με την εξέλιξή τη. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε δει να χαίρεται μεν με την εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να αντιμετωπίζει δικά τη θέματα με την αυτοπεποίθησή τη και με το πώ το δικό τη παιδί μπορεί να έχει μεγαλώσει και να. Επίσης, την έχει υπερκεράσει, ας πούμε, εμφανισιακά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σχέση με αυτό που λέμε είναι ότι λέει στο χώρο του modeling. Δηλαδή. Έμα ναι. Πραγματικά, μέσα από το παιδί σου βγαίνει το αποθυμένο. Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή, στον χώρο του modeling. Μαμάδες στην αρχή τα μικρά τους κορίτσια να τα έχουν βάλει στο modeling, επειδή οι ίδιες μπορεί να μην ακολουθήσαν αυτή την καριέρα. Αυτό ενώ ναι, γιατί ήταν κάποτε και τα καλυστία, αν θυμάσαι που με τα καλυστία γίνανε χαμός. Και επειδή οι ίδιες δεν κάνανε καριέρα στο modeling, βάζουν τα κορίτσια στο modeling, γιατί είναι το δικό τους όνειρο που δεν έχει εκπληρωθεί. Και μετά, όταν τα κορίτσια προχωράνε και τις ξεπερνούν, δεν αισθάνονται άνετα με αυτό. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Δεν. Εντάξει, αλλά ναι, δεν είναι ωραίο να σημαίνει. Εμένα αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση είναι ότι θέλω να αποτινάξω την ταμπέλα, λέει, των reality. Ναι. Στο εξωτερικό, σας το έχω ξαναπεί. Θεωρείσαι ότι είσαι πολυσχηδής, ότι δοκιμάζεις πράγματα όταν συμμετέχεις σε τέτοια. Είναι δηλαδή προσόν. Είναι ατού. Ενώ εδώ είναι κάτι που δεν σε παίρνει μετά στα σοβαρά. Αρχικά να ρωτήσω κάτι. Το να είσαι παίκτρια reality ή το να είσαι μοντέλο, από μόνο του είναι ταμπέλα. Όχι, είναι ιδιότητα. Ταμπέλα είναι ο χαρακτήρας που έχεις βγάλει μέσα. Ναι, δηλαδή, αν όμως... να αποτινάξω την ταμπέλα ότι είμαι, ξέρω εγώ, εριστική και προκαλώ καμπλάδες. Μπορεί να μην το είπε έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να ήθελε να πει, ας πούμε, όπως το σκέφτομαι εγώ, ότι αποδέχεται ο χώρος αυτός, ο θεατρικός χώρος ή ο κινηματογραφικός, γενικότερα, όλο αυτό το κομμάτι. Και όλοι. Ένα κορίτσι που έρχεται από έναν άλλο χώρο. Έτσι. Είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένα παράδειγμα για να ισοπεδώσω και τη συνάδελφο. Τι είπα εγώ. Ότι το θέμα είναι τι χαρακτήρα βγάζει στα reality. Ο Ντάνος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο φίλος μου, έβγαλε τον καλύτερο χαρακτήρα. Δεν δέχτηκε κριτική όταν ασχολήθηκε με την υποκριτική. Φυσικά. Σαφώς. Κάτι εξωγήινο. Ναι, παιδιά, δεν είπα ότι αν έχει καλό χαρακτήρα θα σε πάρουν. Είναι ανάλογα με το χαρακτήρα. Όχι, είπα ότι η ταμπέλα είναι ο χαρακτήρας που έβγαλε. Και προφανώς, αν έχει παίξει και σε reality και δεν έχει δείξει και καλό χαρακτήρα, οι πόρτες θα είναι λίγο πιο. Δυστακτικές να ανοίξουν. Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό. Reality είναι από μόνο του μία ταμπέλα. Όποιος πάει εκεί, ταυτίζεται με αυτό. Όποιος πάει δε και κατ' επανάληψη, δηλαδή δεν το κάνει και μία φορά μόνο, είναι απόλυτα ταμπέλα. Ό,τι και να έχει βγάλει, ό,τι χαρακτήρα και να έχει βγάλει μέσα αυτό. Και υπάρχει και μεγάλη αμφισβήτηση. Γι' αυτό υπάρχει και συνήθως και η τεράστια κουβέντα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μετά βρίσκονται σε πάνελ, είναι στην τηλεόραση, αρχίζουν μετά στους άλλους. Σήμερα να έχει να κάνει με το τηλεόραση και πάνελ όπως λες, παλαιότερα όμως, εγώ θυμάμαι. Ότι εύκολα μπαίναν σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις έκανα μεγάλη καριέρα, αλλά σε μία ταινία, δύο ταινίες, βλέπαμε ανθρώπους από το χώρο αυτό να παίζουν. Δηλαδή, συνέχεια μου ήρθε στο μυαλό, μια και λέγαμε πριν για καλυστία, η Ρέα Τουτουτζή. Ναι. Η οποία έκανε και πολύ μεγάλη καριέρα σαν μοντέλο. Δεν ήταν η μόνη. Τη Βίκυ Καγιάτη θυμάμαι να μου δίνει συνέντευξη όταν συμμετείχε σε παράσταση θεατρική. Ναι, βέβαια, στο παραγωγή. Θεατρική. Στο δύο τρελή που τη λέγανε. Πόσο καταπληκτική ήταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ καλή, όντως. Αλλά και οι υπόλοιπες. Και η Νόνη Δούνια έχει παίξει. Και η Μάρα Δαρμουσλή έχουν παίξει. Ίσως όντως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όλες οι αυτές. Η Βίκυ Κουλιανού, θυμάστε τότε στο Καλημέρα Ζωή. Είναι τη προηγούμενη φουρνιά μοντέλων. Ίσως να ήταν τα πράγματα τότε πιο εύκολα να δοκιμάσουν. Και εκείνες όμως όλες πέρασαν από μια φουρνιά. Ενώ τώρα που υπάρχει και η τηλεόραση, ίσως πάει.
πιο πολύ αλλού. Όμως, άμα το σκεφτείτε, και εκείνες εκείνη την εποχή μια αμφισβήτηση την πέρασαν. Δεν ήταν διάπλατα η πόρτα ανοιχτή. Και το θέμα είναι και τότε γινόταν ένα μεγάλη κουβέντα. Είναι και οι δεκτικοί άνθρωποι του θεάτρου. Μα αυτό, ναι. Άμα σε στηρίζει ο σκηνοθέτης σου. Αυτό. Δηλαδή, πας να παίξει μια ταινία και σε έχει επιλέξει ο σκηνοθέτης. Ποια είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν άνθρωπο που κάνει καριέρα σε σκηνοθέτης. Όχι, απλά πάντα γινόταν αυτή η κουβέντα. Βέβαια, δίκιο έχεις, αλλά πάντα γινόταν αυτή η κουβέντα. Πάντα αυτοί οι άνθρωποι είχαν την υποχρέωση να αποδείξουν 2 και 3 φορές αν το αξίζουν. Έχουμε κάνει και ένα σχετικό θέμα για να θυμηθούμε όλες αυτές τις κυρίες από όπου ακριβώς περάσαμε και πού τις είδαμε και είχαν επίσης επιτυχία. Ας το δούμε. Η showbiz, η τηλεόραση, το σινεμά, το θέατρο πάντα αναζητούσαν και αναζητούν φρέσκα, όμορφα και λαμπερά πρόσωπα. Πολλές φορές και στην Ελλάδα συνηθίζουν να ψαρεύουν στη φυσική, κοντινή δεξαμενή του modeling, αναζητώντας νέα ταλέντα. Η Βίκυ Καγιά με την ξεχωριστή ομορφιά και το θεατράλε ταμπεραμέντο έκανε διαφημιστικά, κατακτούσε τις πασαρέλες και έπαιζε σε βίντεο κλιπ από τα 16 της. Το 2005 δέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Νίκου Περάκη να πρωταγωνιστήσει στην αγαπημένη κομμωδία Λούφα και Παραλλαγή σε Ειρήνες στο Αιγαίο. Πολλά χρόνια αργότερα θα συμμετείχε μάλιστα και στη συνέχειά της, το Λούφα και Παραλλαγή σε Ειρήνες στη Στεριά. Επίσης έχει κάνει τηλεοπτικά guests, ενώ έχει εμφανιστεί και στο θέατρο στο έργο 2 Τρελή Τρελή Παραγωγή στη σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, μια παράσταση όπου έκανε πάταγο, ερμηνεύοντας με μπρίο μια Σουηδέζα σεξοβόμβα. Όπως και στο παιδικό musical Annie. Και βέβαια έχει δανείσει τη φωνή της στο animation της Disney Cars. Είναι η απίθανη Σάλι Καρέρα. Πριν περάσει σε άλλα παιδεία για να υπηρετήσει με επιτυχία την αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή, η Βίτα Σταρελάς 1996 Νόνι Δούνια ασχολήθηκε με το μόντελινγκ, την τηλεόραση και βεβαίως με την υποκριτική. Μεταξύ άλλων, έχει πάρει μέρος σε σειρές του Πάνου Κοκκινόπουλου, έχει κάνει διάφορα guests, συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία Χαμένος Παράδεισος. Οι περισσότεροι όμως θυμούνται από τη μεγάλη επιτυχία του Αντένα και οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή, όπου υποδιόταν μια γοητευτική ψυχίατρου που ξελόγιαζε τον Γιώργο Παρτσαλάκη. Το σούπερ μόντελ Κάτια Ζιγούλη έζησε για πολλά χρόνια στο εξωτερικό, όπου συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και συμμετείχε σε διεθνείς διαφημιστικές καμπάνιες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2010, πρωταγωνίστησε στο φιλμ Επικίνδυνες Μαγειρικές, που σκηνοθέτησε ο Βασίλης Τσελεμέγκος με τους Γιώργο Χαραφά και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Ήταν η μυστηριώδης γυναίκα που προκαλούσε 2 άντρες μάγειρες να βάλουν όλη τους την τέχνη για να την κατακτήσουν. Πολύ νωρίτερα, το 2001, η Star Ελλάς 1994 Ρέα του Τουντζή, με το υπέροχο αγορίστικο κεφάλι, γινόταν η μούστα του σκηνοθέτη Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Beautiful People, η άλλη πλευρά του ανέμου. Υποδιόμενη ένα μοντέλο που ανακαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια κάτω από την όμορφη επιφάνεια των πραγμάτων. Η Βίκυ Κουλιανού, επίσης υπερμοντέλο των 90s, ασχολείται με την υποκριτική εδώ και πολλά χρόνια. Έχει πάρει μέρος σε αρκετές ταινίες και δημοφιλείς σειρές, όπως το «Καλημέρα ζωή», το «Είμαστε στον αέρα», ενώ έχει παίξει και στο θέατρο. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2019, στη θεατρική αναβίωση του «Μαριχουάνα Stop», δίπλα στον Τόλι Βοσκόπουλο. Τέλος, η καλονή Μάρα Δαρμουζλή έχει δώσει επίσης το υποκριτικό της στίγμα, κυρίως στην τηλεόραση, με guests αλλά και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές όπως «Ο Τρίτος Νόμος», «Το Κόκκινο Δωμάτιο», «Γυναίκα χωρίς όνομα», καθώς και στην αξέχαστη δραματική σειρά του Μέγκα που ανέδειξε μια πλειάδα νέων πρωταγωνιστών, «Τα Άγρια Παιδιά». Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια να πούμε ότι γίνανε σχετικά στο ξεκίνημα της καριέρας τους, έτσι. Ναι. Δηλαδή μία που τις γνωρίσαμε μέσα από το modeling και μία που βρέθηκαν και οι ίδιες. Τα πρώτα τους βήματα σχετικά. Βεβαίως. Και το λέω γιατί ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χτες ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στο Studio 4 είχε να κάνει με το ξεκίνημα και το πόσο εύκολο είναι κανείς να την πατήσει όταν είναι νεαρός. Μέσα σε αυτή τη δουλειά και κάνει και επιτυχία. Ναι, ναι. Η δημοσιότητα πραγματικά μπορεί να σου πάρει τα μυαλά. Νομίζω το επιβεβαιώνουν όλοι. Ευτυχώς για εκείνον δεν ήταν αυτή η περίπτωση, γιατί του ήρθε πιο σταδιακά. Πάμε όμως να δούμε ακριβώς τι είπε και να το σχολιάσουμε. Η μεγάλη προβολή από την τηλεόραση είναι. Ναι. Είσαι πιο επικίνδυνη. Είναι πιο επικίνδυνο. Και όσο πιο νέος το πάθεις. Το νιώθεις. Ναι. Το έχεις νιώσει. Ξέρω και τι ανάγκη έχεις. Τώρα μου έρχεται. Εμένα μου συνέβη σχετικά μεγάλο. Δηλαδή χτίστηκε πολύ αργά όλο αυτό το πράγμα. Και είχα το χρόνο να το σκεφτώ, να το επεξεργαστώ και λέω μην την ψωνίσεις.
Ναι. Και πάντα, πολλές φορές πρέπει να το λες για να το ακούσεις. Ναι. Και κάνουν μια δουλειά όπως όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, είσαι λογιστής, είσαι δικηγόρος, είσαι μπακάλης. Εντάξει, είσαι ηθοποιός. Αν την κάνεις καλά. Αλλά δεν είναι. Είναι υγιές να θες να σου πούνε ότι έπαιξε ένα ρόλο καλά. Σε κάποιον δεν θα αρέσει. Εκεί πώς το δέχεσαι. Εκεί πρέπει να το αποδεχτείς. Αλλιώς θα πάθεις ζημιά. Λοιπόν, τον ακούσαμε και όση ώρα έπαιζε το βίντεο, λέω, ρε παιδιά, συνομήγυρη. Τι εννοούμε την ψωνίζεις όμως. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω αυτό, την αντίδραση του στην αρχή να σου μιλάει ο κόσμος και να σου αρέσει και μετά να μην θες να σου το πει. Για να το περιγράψεις μόνη σου. Ναι. Σκέψου για κάποιον που το έχεις πει. Πάει, την ψώνησε. Ναι. Αυτός, αυτή δεν έχει σημασία. Πες μας λοιπόν τα χαρακτηριστικά, να δεις πόσο εύκολα βγαίνει. Σκέφτομαι, δηλώσεις στις κάμερες που είναι, προβάλλεται το υπερεγώ, έναν άνθρωπο που μιλάει συνέχεια για τον εαυτό σου. Ναι. Δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι νομίζει ότι έχει αποκτήσει άλλη αξία από τους και από τους ανθρώπους που είναι στο χώρο του, είτε είναι καλλιτεχνικός, παρουσίαση, μουσική κλπ. Και γενικότερα από τους άλλους ανθρώπους. Δηλώσεις, εγώ δεν αντέχω αυτά τα δεν μπορώ ότι είναι όταν δηλώνουν ότι συχαίνονται κάτι, ότι κάπου νιώθουν πάρα πολύ άβολα. Δηλαδή, ακόμα και αν συμβαίνει, δηλαδή αν αποκτήσεις μια μικρή αγοραφοβία επειδή όπου πας σου μιλάνε, μην το πεις. Δηλαδή, βρες έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσεις. Νιώθω ότι είναι πολύ. Ο άνθρωπος που έχει ψωνιστεί, που λέμε ψώνιο, είναι ο άνθρωπος που είναι φουλ απαξιωτικός, σνόμπ. Απόμακρος που θεωρεί ότι αυτός είναι και κανένας άλλος δεν είναι, που παραγοντίζει, γιατί είμαστε φουλ στους παράγοντες. Άνθρωποι που μιλάνε στον εαυτό λοιπόν. Του σε τρίτο ενικό, όπως ο Ουγγαρέζος, ναι. Που μας έτσι, λέει συνέχεια. Ο Ουγγαρέζος. Ο Ουγγαρέζος. Με αγάπη πάντα. Καλός ο Ουγγαρέζος. Καλός ο Ουγγαρέζος. Δεν είναι Ουγγαρέζος, είναι πολύ ερωτική φωνή σου σήμερα. Τι έχει κάνει. Έχω βραχνιές από τα καρναβάλια. Δεν ήθελα να σε προσγειώσω. Είμαστε για τα παγκόσμια. Γιατί μου το είπα πολύ ωραία το καλό ο Ουγγαρέζος και μ' άρεσε έτσι. Αλλά ο Ουγγαρέζος λέει μόνο αλήθειες. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά σου σε συναδέλφους, στον κόσμο και στη δημόσια εικόνα σου. Το θέμα είναι όμως, για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, ότι όλοι όσοι έχουν επιδείξει, γιατί σε ευχαριστώ που μας έβαλες αυτό το τρυπάκι της σκέψης, τέτοια συμπεριφορά, μια χαρά τα κατάφεραν και μια χαρά δοξάστηκαν. Και μια χαρά ότι το επιβραβεύει. Ότι το επιβραβεύει. Έχω άλλη φωνή. Άκουσε με, ότι το επιβραβεύει με έναν τρόπο χορός. Είναι λίγο απογοητευτικούλη αυτό που λες. Έβαλε η Ελένη να σκεφτεί το μυαλό μας, μια χαρά τα έχει καταφέρει. Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά σου κάποιον. Να λέμε αλήθεια. Την ψώνησε αυτό. Αυτή δεν έχει σημασία. Έχω κι άλλη. Όμως από την άλλη έχω δεν είναι. Άντε, πες να πω. Αυτό που την έχει ψωνίσει έχει επίγνωση ότι την έχει ψωνίσει. Σημασία έχει ότι το έχουν όλοι οι άλλοι. Και αυτό είναι το καλό. Τώρα αυτό ο ένας τι καταλαβαίνει δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πρέπει να περάσω διαφημιστικά μηνύματα. Κορίτσια μου, Νταρφάν σήμερα. Σας έχω καταπληκτική σειρά ολόκληρη για δώρο. Δηλαδή, τρία προϊόντα που σας είναι απαραίτητα. Ναι, εκεί. Εγώ όμως είμαι εκτός. Γιατί θέλω να σας τα πω, καταλάβατε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει το σέρουμ και σας το δίνω δώρο. Υπάρχει κρέμα ματιών και σας τη δίνω δώρο. Αλλά υπάρχει και αυτή η σούπερ κρέμα. Μια κρέμα αξέχαστη. Μια κρέμα που σου δίνει όλη τη βελτίωση στο πρόσωπό σου, που τη βλέπεις και εσύ και οι άλλοι. Μιλάμε για μια συλλογή με λίγα λόγια εδώ, ομορφιάς, που θα σας γίνει απαραίτητη. Τι λέτε, θέλετε να είσαστε μέσα στους τυχερούς που θα κάνουν like στο Instagram και θα κερδίσουν και τα τρία αυτά χρυσά. Μα χρυσά, γιατί είναι και η αξία τους χρυσή, εκτός ότι είναι χρυσά τα προϊόντα, να γίνουν δικά σας. Α, ναι, ένα like θα σας σώσει. Αχ, μια δροσερή γουλιά και φύγαμε. Ένα πολύ ωραίο θέμα μου στείλανε χτες. Εσύ το βρήκες, Μάλιστα. Μου θύμισε μου σε ποιο site το βρήκαμε. Το αγαπημένο NGR, στο οποίο πάντα μπαίνω να λιεύσω. Τι μου άρεσε. Κάνανε ένα θέμα, ρε παιδιά, ποιες είναι οι 10 πιο πλούσιες γυναίκες στον κόσμο και λες κιόλας, εντάξει, μα τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει, γιατί μας νοιάζει πώς είναι αυτές οι γυναίκες τόσο πλούσιες. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Κάποιες τα φτιάξανε. Κάποιες είχαν ένα καλό διαζύγιο. Τι καλό δηλαδή για να είσαι μέσα στις 10 πιο πλούσιες. Επένδυση. Δεν το λες καλό, το λες κάλλιστο. Κάποιες τα βρήκανε, όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τους παππούδες τους. Βέβαια. Λοιπόν, και κάποιες άλλες πήραν δάνειο να ξεκινήσουν την πρώτη τους δουλειά.
Και τα πήγανε περίφημα, ρε παιδί μου. Μπράβο! Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν ο τρόπος που κανείς φτάνει σε μια τέτοια λίστα. Τεράστιο ενδιαφέρον, όντως. Καλά, σταθερά την πρώτη θέση την έχει η κυρία Μπετανκιούρ, η κόρη της γυραιάς κυρίας Μπετανκιούρ που έφυγε από τη ζωή. Και όπως ξέρουμε. Που ήταν και εκείνη η κόρη του Μπετανκιούρ που έκανε την μεγάλη αυτή. Σωστά, καλή λοιπόν. Το είχαμε πει γιατί έγινε και ντοκιμαντέρ. Αλλά όπως λέτε, παραμένει η πρώτη αυτή η γυναίκα. Με πολύ μεγάλη διαφορά, γι' αυτό και την αναφέρω ονομαστικά, γιατί τη χωρίζουν από τη δεύτερη. Περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά μέσα στη λίστα έχουμε και τον πλουσιότερο άνθρωπο της Αυστραλίας, που είναι γυναίκα. Λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον όντως, γιατί πραγματικά κάποιες τα βρήκανε. Γιατί κάποιες... το ξεχώρισε σαν Αυστραλία, δηλαδή για τις άλλες χώρες δεν είπαμε τίποτα. Γιατί στις άλλες χώρες και στις άλλες υπήρους ο πλουσιότερος άνθρωπος είναι άντρας. Στην Αυστραλία είναι γυναίκα. Είναι αυτή που είναι στη θέση νούμερο 8. Λοιπόν, και βέβαια πολλές από αυτές έχουν ήδη υποσχεθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους, όπως η ζωτοχύρα Μακένζι, του Amazon. Η γυναίκα είπε, μόλις χωρίσω και τα πάρω αυτά τα δις, τα μισά θα τα δώσω. Ακριβώς, τα δώσει η γυναίκα και μπράβο της. Τα δώσει η γυναίκα και συνεχίζουν και τα δίνουν. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι γυναίκες. Αυτές είναι οι πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο, σύμφωνα με την επίσημη νέα λίστα της Forbes Billionaires, οι γυναίκες που είτε συνέβαλαν στη δημιουργία κολοσσών μαζί με μέλη της οικογένειάς τους, είτε που κληρονόμησαν οικονομικές αυτοκρατορίες και που όλες, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, προβαίνουν κατά καιρούς με νούμερα εκατομμυρίων που ζαλίζουν σε μεγάλες δωρεές και φιλανθρωπίες, είτε σε κοινοφελείς οργανισμούς, είτε συμβάλλοντας γενναιόδωρα στον πολιτισμό. Στην κορυφή μεταξύ των πλουσιότερων γυναικών στον κόσμο παραμένει ακλόνητη η Françoise Betancourt Myers, με περιουσία που αγγίζει σήμερα τα 96,5 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes. Η Françoise όμως δεν είναι μόνο η κληρονόμος της Lilian Betancourt και η εγγονή του Eugène Schuller, ιδρυτή της L'Oréal, αλλά εργάστηκε σκληρά και η ίδια από τον Σεπτέμβριο του 2017 που ανέλαβε την εταιρεία, ώστε η τιμή της μετοχής της να υπερτριπλασιαστεί. Η ίδια είναι γνωστή επίσης και για τις μεγάλες φιλανθρωπίες τις οποίες επιδίδεται, αλλά και στις δωρεές που κάνει για κοινοφελείς και πολιτισμικούς σκοπούς. Αλλά και η Alice Walton, με καθαρή περιουσία 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία κληρονόμησε την τεράστια περιουσία της από τον πατέρα της, τον ιδρυτή της Walmart, Sam Walton, προβαίνει συχνά σε πολύ μεγάλες δωρεές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να ιδρυθεί η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Άρκανσας. Η Τζούλια Κοχ, με περιουσία που φτάνει σήμερα τα 61,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χείρα του μεγάλου επιχειρηματία David Koch, που πέθανε το 2019, η οποία φιγουράρει στην τρίτη θέση της λίστας, κατέχει σήμερα μαζί με τα τρία της παιδιά το 42% των μετοχών της Koch Industries, ενώ η Jacqueline Mars, φυσικά και το επώνυμο της είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, με περιουσία 38,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κατέχει σήμερα το 1 τρίτο της αυτοκρατορίας Mars. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον αδελφό της και στα τέσσερα νύψια της. Δεν είναι μυστικό πως η Mackenzie Scott, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο, κέρδισε την σημαντική περιουσία της το 2019, όταν μετά από 25 χρόνια γάμου, αυτή και ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, υπέγραψαν την πιο ακριβή συμφωνία διαζυγίου στην ιστορία, με την οποία της παραχώρησε το 4% της εταιρείας. Αυτό την έκανε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο και την τρίτη πλουσιότερη στην Αμερική, έχοντας όμως την δέσμευση να δωρήσει την μισή περιουσία της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η Μίρια Μάντελσον, χείρα του Σέλτον Μάντελσον, του πρώην CEO και πρόεδρου της εταιρείας καζίνο Las Vegas Sands, με περιουσία που φτάνει τα 34,6 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας, ενώ στην έβδομη βρίσκεται η Σαβίτρι Τζιντάλ, χείρα του Ομ Πρακάτ Τζιντάλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί μετά από πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε το 2005, πρόεδρου του Τζιντάλ Group, με σοβαρά οικονομικά συμφέροντα στον χάλιβα, την ηλεκτρική ενέργεια, το τσιμέντο και άλλες υποδομές, κυρίως στην Ινδία. Η Τζίνα Ράινχαρτ, η 8η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Αυστραλία, κόρη του εξερευνητή σιδηρομεταλλεύματος Λανκ Χάνκοκ, η οποία αναλαμβάνοντας πλέον η ίδια την εταιρεία, την μεταμόρφωσε.
κάνοντας επενδύσεις σε σπάνιες γης και πόρους. Η Abigail Johnson, με περιουσία που εκτιμάται γύρω στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, βρίσκεται στην ένατη θέση με τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο. Ενώ η Ραφαέλα Ponte Diamant, με περιουσία 28,6 δισεκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται στην 10η θέση, κατέχοντας μερίδιο 50% μαζί με τον σύζυγό της, στην μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, την MSC, με τις συνολικές δωρεές μάλιστα του ιδρύματος της εταιρείας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, να ξεπερνούν πέρσι τα 13 εκατομμύρια δολάρια. Τι λέτε. Για ζαλιστήκαμε από τα μηδενικά, ε. Από τα μηδενικά, ζάλι, μάλι. Παιδί μου, τώρα... Ναι, τώρα... Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά η αλήθεια είναι... Κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ μέσα μου τώρα, γιατί μου λες, έλα, πες, ας πω τι σκέφτομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι... Βοηθάνε κάπως. Είναι ένας αρρωγός σε οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου, ακόμη και στην υγεία που λέμε. Ποια το έχει πει, δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά καλύτερα να κλαις μέσα σε μια Φεράρι παρά πάνω σε ένα ποδήλατο. Σωστό. Καμιά Πέρις Χίλτον θα το έχει πει. Ναι, καμιά τέτοια. Έτσι το λέω, αλλά έτσι νομίζω. Μα κάνω μόνο σπουδαίους εδώ πέρα, ρίχνω ατάκες από μόνο σπουδαίους, σαν την Πέρις Χίλτον. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Από στέγματα σπουδαίων ανθρώπων. Αυτό χειροκροτηθεί η κοπέλα σε λίγο. Τίποτα. Να τα λέμε αυτά να παρηγοριόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ δεν έχω αυτό το σκοπό τα χρήματα. Είμαι τώρα. Όχι. Εγώ είμαι ρομαντικός άνθρωπος. Με τόσες δουλειές που κάνεις, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας βόλτα στην Αμερική να πεις: έχω τα λεφτά να πάρω το εισιτήριο και να κάτσω και μια εβδομάδα. Χρόνο δεν έχεις. Δεν καταδέχομαι, Ελένη μου. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πάω και σε μια θεατρική πρεμιέρα τώρα, Αγρύπνια. Σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, στο θέατρο Συγκρού 33. Το θέμα της παράστασης είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας δύο νέων αγοριών απέναντι σε μια οικογένεια που αρνείται να τους δεχτεί. Στην πρεμιέρα που έγινε χτες, πάρα πολλοί κόσμος από τη Showbiz ήταν εκεί, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος, η Νατάσα Θοδωρίδου, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, η Δώρα Αναγνωστοπούλου, η Πυγμαλίνα Δακαρίδης, η Λιάννα Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο Γιώργος Χαραμίχος, η Ναταλία Δραγούμη, η Βάνα Μπάρμπα. Όχι, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, τη βλέπω. Όχι, δεν έχω άλλα ονόματα, γιατί στο τέλος θα παίξει το θέμα. Παρακαλώ. Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Αγρυπνία σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο ολοκένουργιο θέατρο Συγκρού 33 και πολλοί επώνυμοι έδωσαν το παρόν. Είναι μια ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα δύο αγοριών, μιας νέας θρησκείας, μιας παλιάς θρησκείας και όλες τις καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν σε μια οικογένεια. Είδα μια εξαιρετική γραφή και φυσικά ο σπουδαίος Αντώνης Καλογρίδης μας κάνει λίγο, είναι αυτό το είδος που αγαπώ πολύ, που σε βάζει να σκεφτείς. Απλά είσαι λίγο με το στομάχι, ξέρεις, είναι λίγο άγρια. Είναι και υπεροκδοκείμενο, το οποίο είναι γνωστό εδώ και μια πενταετία και είναι και εξαιρετικό αυτό που έχει φτιάξει ως σύμπαν ο Αντώνης. Με όλη την ομάδα των ηθοποιών, νομίζω πως είναι μια εξαιρετική παράσταση για να κάνεις. Ό,τι καινούργιο κάνει ο Αντώνης για μένα είναι πάντα εμπνευσμένο και ξέρει πότε να γυρίζει. Μ' αρέσουν τα έργα που με συγκινούν. Εμένα μου αρέσει το θέατρο να με συγκινεί. Και ας μην το καταλαβαίνω, όπως έγινε με αυτό. Με έπιασε, δηλαδή μου είναι αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη, σκηνοθετεί ο φίλος μου Αντώνης Καλογρίδης και έχω έρθει εδώ για να τον στηρίξω. Και είμαι και πολύ συγκινημένη. Θα μπορούσαμε να σε δούμε να κάνεις κανένα guest. Αν να παίξει το θέατρο. Ντρέπομαι, δεν νομίζω ότι μπορώ. Ναι, είμαστε φίλοι με τα παιδιά και με τον Αντώνη τον Καλογρίδη και με τον Νίκο τον Χαλκεδάκη. Και ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την παράσταση. Είμαι κι εγώ εδώ, δεν γινόταν να μην είμαι εδώ. Για να τιμήσω πρώτον τον φίλο μου τον Αντώνη και όλους τους ηθοποιούς που παίζουν και ένα υπέροχο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη. Την έχω δει την παράσταση ήδη και είναι πραγματικά σπάνια. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή αρχή. Μπορώ να περάσω κατευθείαν στο Δημήτρη Μαύρο Κεφαλίδη, το συνεργάτη μας στο Λονδίνο, γιατί όλοι μιλάνε για την πρίγκιπισσα Κέι, την Κέιτ Μίντλετον, αλλά εγώ από σένα πραγματικά περιμένω να μου πεις και τι γίνεται εκεί και γιατί έχει γίνει τόσο θέμα με αυτή τη φωτογραφία. Και εν πάση περιπτώσει να πω κι εγώ έτσι, ντρέπομαι που το λέω, αλλά όταν την είδα τη φωτογραφία και εγώ έκανα μια σκέψη, θα είναι μια φωτογραφία από πέρσι. Αλλά καλά έκαναν και τη βγάλανε, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας στην Αγγλία και είναι ωραίο που τους βλέπουμε όλους μαζί. Δεν κατάλαβα ότι αυτή η φωτογραφία βγήκε απλά για να πούν «Α, η Κέιτ Μίντλετον είναι μια χαρά, δείτε την». Γι' αυτό τη βγάλανε, μια αλήθεια. Και εντάξει, εσύ μπορεί να είπες τι ωραία γλυκιά φωτογραφία, αλλά. Είπα όμως περσινή. Δηλαδή, εγώ μιλώντας με την Ελένη, λέω «Α, πολύ ωραία φωτογραφία».
θα είναι από το φθινόπωρο. Ναι. Απλά όσοι είναι πραγματικά πορωμένοι με τη βασιλική οικογένεια, πρόσεξαν ότι μέχρι και τα δόντια του ενός του Λούι. Είχαν μεγαλώσει σχέση με τη φωτογραφία. Ότι φαίνεται να είναι εδώ πέρα σε μικρότερο ηλικιακό στάδιο από ότι είναι στις τελευταίες του εμφανίσεις. Κάτω με αυτά και με αυτά βγήκαν όλοι. Τον έχασα τον Δημήτρη γιατί τον εξαφανίσατε. Ευχαριστώ. Με αυτά και με αυτά όλοι πάλι ασχολούνται με αυτή την οικογένεια που έχει τα θέματα της. Εντάξει, μπορεί να είναι βασιλική, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή, έχουν θέματα πολλά υγείας, έχουν θέματα που δεν ξέρουν μάλλον πώς να τα επικοινωνήσουν έτσι που να είναι αρεστά σε όσους ζουν και αγαπούν τη βασιλική οικογένεια στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά απ' την άλλη, χωρίς να ξεφύγουν από τα δικά τους πρωτόκολλα. Παρ' όλα αυτά, πες μου, βρε Δημήτρη μου, τι συμβαίνει τελικά, και πραγματικά τι συμβαίνει σε εσάς εκεί όμως. Αυτό θέλω να μου πεις. Άσε εμείς πώς τα βλέπουμε εδώ από μακριά. Καλησπέρα σας. Το θρίλερ, όπως χαρακτηρίζει ο Βρετανικός τύπος τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες γύρω από την αλλοιωμένη ή επεξεργασμένη πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή με αφορμή την ημέρα της μητέρας. Όλο αυτό το θρίλερ συνεχίζεται για τρίτη ημέρα. Όπως είναι λογικό, τα πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου είναι όλα αφιερωμένα στην συγκεκριμένη είδηση. Τι λένε τα βρετανικά μίντια. Η Mirror, για παράδειγμα, μιλάει για μια εικόνα house. Η Daily Mail αναρωτιέται πώς αυτό το φωτογραφικό, το οικογενειακό στιγμιότυπο, κατέληξε να γίνει ένα καταστροφικό PR, μια καταστροφική προσπάθεια δημοσίων σχέσεων. Με διαφορετική διάθεση, η εφημερίδα Sun καλεί τα τρόλ του διαδικτύου να σταματήσουν το bullying εναντίον της πριγκίπισσας και όλο αυτό το θόρυβο γύρω από αυτή την αλλοιωμένη ή επεξεργασμένη φωτογραφία. Είναι σαφές ότι τις τελευταίες ώρες ο Βρετανικός τύπος καλεί το παλάτι να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την κατάσταση υγείας της πριγκίπισσας Kate. Θεωρεί ότι ουσιαστικά η σχέση ανάμεσα στον κόσμο και την Βρετανική βασιλική οικογένεια έχει διαταραχθεί λόγω της παραδοχής από την πριγκίπισσα Kate ότι επεξεργάστηκε η ίδια τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Αναρωτιούνται, και το ερώτημα είναι πολύ βασικό τις τελευταίες ώρες, από την στιγμή που η βασιλική οικογένεια παραδέχεται ότι επεξεργάζεται τις φωτογραφίες, για ποιο λόγο ο κόσμος, το κοινό που παρακολουθεί και αγαπάει την βασιλική οικογένεια, να μην νιώθει χειραγωγημένος από τα όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα, τι λέει το παλάτι τις τελευταίες ώρες. Το παλάτι παραδέχεται ότι η περιγκίπισσα επεξεργάστηκε η ίδια τη συγκεκριμένη φωτογραφία και το έκανε με αγαθές προθέσεις, καθώς ήθελε ουσιαστικά να διορθώσει μερικές ατέλειες της φωτογραφίας. Μάλιστα, όπως λένε πηγές και διαρροές από το παλάτι, η συγκεκριμένη φωτογράφηση είχε προγραμματιστεί πολλές εβδομάδες πριν για να γίνει, ενώ πήρε 45 λεπτά για να πραγματοποιηθεί. Την φωτογραφία φωτογράφησε, την έβγαλε ο πρίγκιπας Γουίλια και όλα όσα ακολούθησαν τα είδαμε να συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι η ψηφιακή ανάλυση της συγκεκριμένης φωτογραφίας μιλάει για όχι ούτε για ένα ούτε για δύο τροποποιήσεις και διορθώσεις της φωτογραφίας. Μιλάμε για 20 διαφορετικές τροποποιήσεις της φωτογραφίας. Πολλοί μιλάνε ακόμα και για ανάλυση διαφορετικών εικόνων. Υπάρχουν Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα έχουμε ακούσει και εμείς εδώ και βλέπω φωτογραφίες να παίζουν κοντινά, παρακοντινά και εμείς τώρα παίξαμε το δάχτυλα, τα αυτά, το ένα, το άλλο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που περνάει κάτι με την υγεία του. Όποιος και να είναι. Είναι υποχρεωμένος να πρέπει να βγάλει μια φωτογραφία και να πει «Να με, εδώ είμαι, πώς με βλέπετε». Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να περάσει την περίοδο αυτή, πραγματικά μακριά από τα φώτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένα θέμα σαν να κατηγορείται κιόλας. Μα εκείνη δημιουργεί. Δηλαδή, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Πίεση. Δέχονται πάρα πολύ πίεση. Έτσι δεν είναι βέβαια. Για ποιο λόγο έπρεπε γιατί να... Γιατί τόσο καιρό, επειδή δεν έχει εμφανιστεί, την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι που βγάλανε μια άσχετη μέσα σε ένα αυτοκίνητο και λένε «Να τι, την είδαμε». Δεν βγάλανε μια άσχετη, ίδια ήταν. Δεν ήταν. Ποιο το λέει αυτό. Διάβασα ότι δεν ήταν. Από ποιον, ο Δημήτρης θα μας τα πει που είναι εκεί. Δεν ήταν. Εγώ την είδα ότι ήταν. Εγώ διάβασα ότι τελικά ήταν λάθος και ότι δεν ήταν εκείνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω. Δημήτρη μου, είπαν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι μετά την θόρυβο, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, μετά την πρώτη φωτογραφία, το παλάτι ένιωσε μια τεράστια πίεση να εμφανίσει την πριγκίπισσα της Ουαλίας ουσιαστικά για να διαψεύσει όλα αυτά τα τρελά σενάρια
που αναπαραγόταν στα social media και στα μέσα. Ο κόσμος θέλει να μάθει αν είναι καλά αυτή η γυναίκα ή θέλει Sony και όχι να μου τη δείξετε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι καλά. Ωραία, περνάει και αυτή τη δικιά της κατάσταση. Θέλει το χρόνο της. Μην καταλογίζουμε μόνο τόσο αγνές προθέσεις στον κόσμο. Όχι, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν τους ενδιαφέρει μόνο η υγεία τους, αφήστε την να ξεκουραστεί και να βγει από την παλάτη. Ναι, αλλά όμως όλο αυτό το σενάριο. Ναι, αλλά ξαναλέω, δέχονται τρομερή πίεση από τα μίντια ότι πού είναι ο άλλος. Έτσι όπως το κάνω. Άνθρωπος είναι. Ναι. Δεν μπορεί να αρρωστήσει. Έχω με εμένα, μου το λες. Αυτό λέω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Έτσι όπως το κάνω, όμως έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Τώρα είναι μπούμεραγκ αυτό, γιατί είναι σαν να συμβαίνει κάτι που θέλουν με μεγάλη αγωνία να το καλύψουν και να δείξουν κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα τα σενάρια συνωμοσιολογίας έχουν πάει στο 200% μετά από το χθεσινό. Έτσι, γιατί έγινε λάθος. Προφανώς. Έγινε λάθος. Πάντως, η εικόνα της φωτογραφίας χθεσινής με την προηγούμενη εβδομάδα είναι η ίδια γυναίκα, στη μία είναι πιο ταλαιπωρημένη. Προφανώς έχει υποστεί κάποια πράγματα, μπορεί να παίρνει κάποια φάρμακα, οτιδήποτε. Βέβαια. Και η άλλη είναι, γι' αυτό λέω εγώ, όταν την είδα, είπα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ταλαιπωρημένη. Παλιός καλός αυτή που ξέρω. Μάλιστα αυτό που σχολιάσαν. Χωρίς αλλά γιατί να την πιέζουν να δώσει Sony και δεν φωτογραφία, δεν μου αρέσει αυτό. Χωρίς να χρειάζεται πάντως να έχει μάτι για να καταλάβει το Photoshop. Και μόνο που είπαν οι άνθρωποι, έχει κάνει μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και είναι με το τζιν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι από την εξ αρχή πυροδότησε αμφιβολίες για την γνησιότητα της φωτογραφίας. Δημήτρη μου, να ακούσουμε και εσένα, γιατί μιλάμε τόση ώρα εμείς εδώ, πολύ μόνοι μας. Αν θέλετε την άποψή μου, η επίσημη εκδοχή της πριγκίπισσας του Αλίας, ότι δηλαδή η ίδια επεξεργάστηκε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Αδυνατό να πιστέψω ότι η μελλοντική βασίλισσα δεν έχει ένα τεράστιο κύκλο επικοινωνιακής ομάδας επικοινωνιολόγων από πίσω της, ουσιαστικά να φιλτράρει και να περάσει από διαφορετικά στάδια επεξεργασίας τη συγκεκριμένη φωτογραφία προτού δημοσιευτεί. Είναι σίγουρο, είναι 100% σίγουρο ότι το παλάτι, ότι όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας γνώριζαν ότι η πρώτη φωτογραφία ουσιαστικά θα βρεθεί κάτω από ένα τεράστιο μικροσκόπιο από τα μέσα ενημέρωσης και από τον κόσμο για να διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ατέλεια. Θεωρώ το γεγονός ότι δεν δίνουν και αρνούνται να δώσουν την πρωτότυπη φωτογραφία ακόμα και στα σημερινά ερωτήματα του Βρετανικού τύπου. Το παλάτι αρνείται να παραδώσει την πρωτότυπη φωτογραφία στα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα και αυτή η άρνηση πυροδοτεί ακόμα νέα σενάρια και για την κατάσταση της υγείας της, αλλά και για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την επεξεργασία. Με αυτά και με αυτά, βέβαια, ο βασιλιάς, που είναι ο βασιλιάς εκεί, είναι πραγματικά άρρωστος και το βλέπουμε. Βλέπουμε και από τις φωτογραφίες και από την εικόνα. Και εξακολουθεί να πρωτογονηθεί το θέμα τι γίνεται με την Kate. Που κανείς μας δεν ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα θέματα είναι άλλα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Χαμός. Το θέμα λοιπόν που ξεκινήσαμε την εκπομπή και σας είπα ότι θα συζητήσουμε σήμερα, τα ψυχοσωματικά είναι η ώρα και που θα τα συζητήσουμε. Να δούμε στη σύνδεσή μας τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, για να μας μιλήσει, καλησπέρα σας. Για να καλησπέρα σας. Μιλήσει λοιπόν γι' αυτό που καμιά φορά μπορεί να το χρησιμοποιούμε και εμείς χωρίς να είναι και το σωστό που πρέπει να πούμε. Δηλαδή λέμε, α, ψυχοσωματικά έχεις, βλέπουμε κάτι και κάνουμε και μόνιμο στο γιατρό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, γιατρέ μου, για να σας ακούσουμε, τι είναι τα ψυχοσωματικά? Τα ψυχοσωματικά είναι πραγματικές ενοχλήσεις στο σώμα μας, οι οποίες είναι πολύ βασανιστικές για πολλούς ανθρώπους, τους οδηγούν στην ιατρική βοήθεια. Το 40% πρέπει να σας πω των επισκέψεων στα επίγοντα ενός νοσοκομείου σε μια μέρα εφημερίας αφορούν σε τέτοια συμπτώματα ψυχοσωματικά. Είναι αληθινές λοιπόν ενοχλήσεις, αλλά έχουν ένα ψυχολογικό συντελεστή. Είναι ψυχογενείς ενοχλήσεις. Δεν προέρχονται από πραγματική οργανική βλάβη στο σώμα, ούτε φταίει οτιδήποτε στην υπόλοιπη υγεία μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάτι γίνεται μέσα μας, στη ψυχή μας. Και πώς βγαίνει αυτό στο σώμα μας, γιατρέ, αυτό που γίνεται μέσα μας? Σε τι μπορούμε να το δούμε? Είναι εξαιρετική μίμη τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, διότι κυριολεκτικά μου κάνει και εμένα εντύπωση τόσα χρόνια που κάνω τη δουλειά μου, μπορούν να μιμηθούν όλες τις ενοχλήσεις που μπορεί να φοβόμαστε ποτέ να μην μας απασχολήσουν. Κάποιος, για παράδειγμα, ο οποίος ανησυχεί πολύ ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει στην καρδιά του, έχει με έναν μαγικό σχεδόν τρόπο ταχυκαρδίες και έκτακτες κοιλιακές συστολές. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα πολύ γνωστά συμπτώματα. Έχουμε επίσης ημικρανίες, έχουμε τρίξιμο στα δόντια, έχουμε ζάλι, έχουμε πόνο στο στήθος, έχουμε στομαχόπονους, γαστεντερικά προβλήματα όπως είναι το ευερέθη στο έδερο. Εξανθήματα. Κράμπες επίσης στα πόδια. Εξανθήματα. Κνησμό.
Βέβαια, βέβαια. Μέχρι και μερική απώλεια όρασης έχουμε ακούσει σε περίπτωση πολύ έντονου στρες. Τόσο πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μίμηση συμπτωμάτων, ότι δεν έχουν, δεν εδράζει κάποιο παθολογικό αίτιο από κάτω. Είναι οπωσδήποτε πραγματικά συμπτώματα, όμως πρέπει να σας πω ότι βασανίζουν τους ανθρώπους αληθώς και γι' αυτό πηγαίνουν στους γιατρούς και ψάχνουν να βρουν την απάντηση μέσω των ιατρικών εξετάσεων που θα κάνει ο καρδιολόγος, ο γαστρεντερολόγος και πάει λέγοντας. Συνήθως αποβαίνουν άκαρπες όταν αφορούν σε ψυχοσωματικά συμπτώματα, διότι δεν αποκαλύπτεται ποτέ μια οργανική βλάβη και έτσι εξοδεύεται χρόνος πολλής και χρήματα, πρέπει να σας πω, σε άσχολες εξετάσεις. Γιατρέ, η κρίση πανικού που παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος όλο και πιο συχνά είναι τέτοιο σύμπτωμα. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή. Θα τολμούσα να σας πω ότι η κρίση πανικού είναι η κορονίδα της ψυχοσωματικότητας. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έχει κρίση πανικού στην πραγματικότητα ταλαιπωρείται με μια ένταση σε συμπτώματα τέτοια, ώστε να νιώθει ότι μπορεί να χάνει τη λογική του ή ότι μπορεί να πάθει ανακοπή από στιγμή σε στιγμή, γιατί είναι ακριβώς τόσο έντονα τα συμπτώματα που πιστεύει ότι είναι σε κίνδυνο η ίδια του ζωή. Πείτε μας λίγο για αυτές τις κρίσεις πανικού, γιατί δεν θέλω να το περάσουμε έτσι. Δηλαδή, αυτό που είναι κρίση πανικού είναι, ας πούμε, αυτός που δεν ανεβαίνει στο αεροπλάνο γιατί νομίζει ότι πνίγεται και μόνο στην ιδέα. Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Η κρίση πανικού αυτή καθ' αυτή είναι το επεισόδιο των συμπτωμάτων που έχουν τέτοια λοιπόν ένταση και έκταση ώστε κανείς να πιστεύει ότι μπορεί να απειλείται η ίδια του η ζωή ή η απώλεια της λογικής του σκέψης, ότι μπορεί να τρελαίνεται. Όταν όμως εγκαθίστανται αυτά τα συμπτώματα για πάρα πολύ καιρό και κανείς ταλαιπωρείται με τις κρίσεις πανικού που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του, αρχίζει και οργανώνει την ίδια τη ζωή του με βάση αυτά. Προσαρμόζεται στο πρόβλημα αντί να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Και έτσι αρχίζει να αποφεύγει. Αποφεύγει τα αεροπλάνα, όπως είπατε. Αποφεύγει τους χώρους που έχουν τη δυσκολία έβρεσης εξόδου διαφυγής. Υπάρχει, ας πούμε, μια μεγάλη δυσκολία να πάει κανείς σε μέρη διακοπές που δεν έχουν νοσοκομεία γενικά, γιατί πιστεύει ότι αν χρειαστεί βοήθεια δεν θα τη βρει. Και αποφεύγει τα μικρά νησιά για αυτό το λόγο. Ξεπερνιέται ποτέ αυτό, γιατρέ? Ξεπερνιέται. Βεβαίως και ξεπερνιέται. Πρέπει να σας πω ότι με την εξειδικευμένη βοήθεια έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι απαλλάσσονται από τις κρίσεις πανικού. Αλλά και αν καθένας γνωρίζει αυτή την μεγάλη αλήθεια, ότι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα ποτέ δεν απειλούν την επιβίωση, ποτέ δεν πρόκειται να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στο τέλος της ζωής του, και πραγματικά τα απομυθοποιήσει και μάθει να τα υποφέρει για λίγο, με έναν εξίσου μαγικό τρόπο, αυτά σιγά σιγά εγκαταλείπουν τον άνθρωπο. Σιγά σιγά σταματούν να έχουν αυτή την ένταση. Και ίσως είναι και αυτή η προσοχή μας ακριβώς πάνω στα συμπτώματά μας που τα κάνει χειρότερα. Ναι, δεν μου λέτε όμως, γιατρέ, τώρα. Εσείς είσαστε ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Εμείς, ας πούμε, ότι η φίλη μας το αντιμετωπίζει. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα από αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστεί μια βοήθεια. Πώς θα της πεις, γιατί συνήθως αντιδρά κανείς όταν του πεις μήπως να πας μια επίσκεψη σε ένα ψυχίατρο. Αισθάνεται ο άλλος όταν το λες ότι δεν είναι καλά. Πιο εύκολα αντιδρά θετικά αν του πεις πήγαινε σε έναν παθολόγο να σε δει να τα συζητήσετε, παρά σε έναν ψυχίατρο. Πείτε μου λίγο, πώς κανείς πρέπει να χειρίζεται το παιδί του, αν διαπιστώσει κάτι τέτοια, τον άνθρωπό του, την κολλητή του, το αδερφάκι του, τη μαμά του. Πώς θα το πει, τι θα του πεις δηλαδή, και πώς θα κάνεις και εσύ το γιατρό, γιατί μπορεί να σου πει άλλος, καλά και εσύ τι είσαι γιατρός για να μου πεις θα πάω στον ψυχίατρο. Είναι ο σημαντικότερος λόγος, νομίζω, που εγώ χαίρομαι τόσο πολύ να μπορώ να μιλάω στην εκπομπή τη δική σας, διότι προσπαθούμε, νομίζω, όλοι οι ειδικοί της ψυχικής υγείας να βοηθήσουμε τον κόσμο να αποτάξει αυτό το στίγμα και το ταμπού από πάνω του και να καταλάβει ότι τα ζητήματα της ψυχικής υγείας δεν διαφέρουν πολύ από τα άλλα ιατρικά θέματα. Είναι κάτι παρόμοιο με το να χρειάζεται κανείς τη συμβουλή ενός γαστρεντερολόγου για μια ενόχληση στο στομάχι, η οποία μπορεί και να είναι ψυχοσωματική, μπορεί και όχι. Έτσι λοιπόν πρέπει να έρθει και σε εμάς, τους ειδικούς ψυχικής υγείας, για να βοηθήσουμε στη διαφορική διάγνωση, να τον βοηθήσουμε να καταλάβει την αλήθεια των συμπτωμάτων του και τη ρίζα τους, να εντοπίσουμε ενδεχομένως το άγχος που μπορεί να τον απασχολεί, τη διαταραχή της διάθεσης που μπορεί να κρύβεται κάτω από την ψυχοσωματικότητα και να βοηθήσουμε πραγματικά τον άνθρωπο να απαλλαγεί από αυτό το βασανιστικό φαινόμενο. Ο τρόπος που θα προσεγγίσει κανείς εξαρτάται πάρα πολύ από την σχέση που έχει με τον άνθρωπο που υποφέρει και βέβαια με την δεκτικότητά του. Αλλά θα μπορούσε να θέσει κανείς εδώ ένα παράδειγμα από τον εαυτό του, ίσως, ή από έναν άλλο άνθρωπο που βοηθήθηκε ώστε να διευκολύνει την προσέγγιση. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχουν όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα πολλοί ειδικοί της ψυχικής υγείας διαθέσιμοι σε όλη τη χώρα και μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αρκεί να κάνουν ένα μικρό βήμα, να ξεπεράσουν αυτό το ταμπού, το στερεότυπο ότι η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ότι κανείς πρέπει να έχει χάσει τη λογική του για να πάει στον γιατρό. Ακριβώς. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Επειδή είπαμε να μην κάνουμε τους γιατρούς, αλλά κάποια πράγματα κάπως το κάνουμε.
τα αυτοάνωσα, τα οποία μπορεί να έχουν ξεσπάσματα, ας πούμε, πώς λέμε, σπιθουράκια, λέω το πιο απλό, για να μας πείτε, γιατρέ μου, εκεί πού τον στέλνεις τον ασθενή, λες, που δεν ξέρεις ούτε αν είναι αυτοάνωσο, λες. Σου λέει, γέμισα, ξέρω εγώ, σπιθουράκια, κοκκινίλες, αυτά κτλ. Έχω πιεστεί πολύ. Ωραία. Εκεί λοιπόν εγώ που δεν καταλαβαίνω και δεν είμαι γιατρός, τι πρέπει να συμβουλέψω, σε ποια κατεύθυνση, λες, σε τι γιατρό να πάει. Έχουν σχέση τα αυτοάνωσα με τα ψυχοσωματικά, είναι ψυχοσωματικά ή άλλα ντάλλα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι το αυτοάνωσο είναι μια μεγάλη ομάδα από πολλές παθήσεις, εν πολλής άγνωστης αιτιολογίας. Φαίνεται ότι το ίδιο το σώμα επιτίθεται στον εαυτό του. Είναι σαν ένα μέρος του σώματός μας να λειτουργεί εναντίον μας για κάποιο λόγο. Αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένας ψυχικός συντελεστής και εδώ στην αυτοάνωση παθολογία. Και βλέπουμε ότι επιδεινώνονται πολύ τα αυτοάνωσα όταν κανείς έχει στρες, όταν κανείς υποφέρει με διαταραχές της διάθεσης όπως η κατάθλιψη. Υπάρχει λοιπόν μια στενή σχέση και θα σας έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τα διαχειριστούμε σωστά είναι οπωσδήποτε συνεργασία όχι μόνο του ειδικού της ψυχικής υγείας, αλλά και ενός ρευματολόγου ή ενός δερματολόγου, αν αφορούν σε δερματικές παθήσεις. Χρειάζεται όμως και η συνεργασία του ειδικού της ψυχικής υγείας. Αν μη τι άλλο, θα φροντίσει ώστε η πρόγνωση να είναι καλύτερη, να μην υπάρχει επιδείνωση και να μην επιβαρύνεται ο ασθενής. Τα ψυχοσωματικά, τα μικρά παιδιά τα πιάνουν, ναι. Νομίζω ότι τα μικρά παιδιά διαμαρτύρονται πολύ εύκολα. Βλέπετε, όταν τα παιδιά, ας πούμε, δεν έχουν την προσοχή των γονιών τους ή δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, διαμαρτύρονται για πόνους στην κυλίτσα τους, λένε ότι έχουν πυρετό. Όλα αυτά είναι μια ψυχοσωματικότητα στα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν από την παιδική ηλικία μια συσχέτιση με αυτήν την δυσκολία του οργανισμού μας. Γιατί ακριβώς όλα είναι αλληλένδετα μέσα στο σώμα μας. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το πνεύμα επηρεάζει το σώμα, όπως και το σώμα επηρεάζει με τη σειρά του το πνεύμα. Ίσως αυτό είναι ένα αντικείμενο, έχει μια άλλη συζήτηση βέβαια. Έτσι είναι. Να ρωτήσω κάτι. Στην ίδια κατηγορία είναι και τα τικ που λέμε στα παιδιά. Δεν είναι ακριβώς ψυχοσωματικά τα τικ, δεν θα τα πούμε ψυχοσωματικά συμπτώματα, αλλά έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια ομοιότητα, με την έννοια ότι κανείς εγκαθιστά στον εαυτό του, χωρίς να το καταλαβαίνει, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ως προς το σώμα. Για παράδειγμα, τα τικ που γνωρίζουμε καμιά φορά από τους πολιτικούς μας ή από τους επωνύμους που μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι έχουν ένα συγκεκριμένο ή τρόπο δυσκολίες λόγου, ή μια κίνηση. Ή δυσκολίες λόγου, όπως ο τραυλισμός. Έχετε δίκιο, βεβαίως έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχουν και άλλες επίσης συμπεριφορές επαναληπτικές ως προς το σώμα, οι οποίες δείχνουν ακριβώς το βάθος της ψυχικής συνιστώσας, όπως η τριχοτυλομανία, όταν ένα κορίτσι παίζει με τις τρίχες των μαλλιών του και μπορεί να τις αφαιρεί σιγά-σιγά, ή κάποιος που σκαλίζει πολύ τη μύτη του, η ειρηνοτηλεξομανία, όπως την ονομάζουμε. Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν οπωσδήποτε βάση στην ψυχική μας κατάσταση. Ωραία. Χωρίζεται καθόλου σε φύλλα ποιοι είναι πιο πολύ επιρρεπείς στα ψυχοσωματικά ή όχι? Θα σας πω ότι η επιδημιολογική έρευνα διεθνώς έχει καταλήξει πως εσείς οι γυναίκες είστε λίγο πιο ευαίσθητες. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι οι άντρες δεν έρχονται εύκολα στη βοήθειά μας, διότι το στερεότυπο, το ταμπού, το στίγμα που λέγαμε πριν, λειτουργεί πολύ περισσότερο σε εκείνους και έτσι τους αποτρέπει από την αναζήτηση της ειδικής βοήθειας. Εγώ λοιπόν είμαι αρκετά επιφυλακτικός, εάν πράγματι η συχνότητα είναι τόσο διαφορετική μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ίσως υποεκτιμούμε τους άντρες γιατί δεν τους καταγράφουμε πολύ καλά. Κλείνοντας, γιατρέ, πείτε μου κάτι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είσαστε ψυχίατρος. Θέλω να μου πείτε, αν είσαστε τουλάχιστον καμιά δεκαριά, αν βλέπετε διαφορά. Παραπάνω. Παραπάνω. Πολύ ωραία. Αν βλέπετε διαφορά, αν δηλαδή σήμερα έρχονται πιο εύκολα οι άνθρωποι από ότι στο ξεκίνημά σας. Θέλω να δω κατά πόσον και αυτό σαν ταμπού. Καλά, σιγά σιγά έχει πέσει. Γιατί παλιά λέγανε ψυχίατρος. Μην το πεις, για τρελούς είναι. Ενώ δεν είναι τελικά. Όχι, τελικά δεν το λέω τώρα, ενώ δεν είναι. Γιατρέ, για πείτε. Τολμώ να σας πω ότι το μοναδικό όφελος που είχαμε από την κρίση χρέους που προηγήθηκε στη χώρα μας ήταν ότι πολλές ανθρώπινες ιστορίες είδαν το φως της δημοσιότητας, και επειδή κουβεντιάσαμε για όλα αυτά χωρίς το ταμπού έτσι για αλλαγή, βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν εκείνη η περίοδος τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν στον εαυτό τους τα προβλήματα της ψυχικής τους υγείας, ίσως επειδή έφταιγε κάποιος άλλος έξω από την προσωπικότητά τους, έφταιγε η κρίση χρέους, έφταιγε η κακή πολιτική, έφταιγε το οτιδήποτε άλλο, και έτσι ήρθαν
βοηθήθηκαν στη βοήθειά μας, αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον τις δυσκολίες, τις ψυχικές, τις είδαν χωρίς το στίγμα και έτσι αυξήθηκε η προσβασιμότητα. Ήταν πιο εύκολο για τους ανθρώπους να έρθουν απενοχοποιημένα και να ζητήσουν βοήθεια, και μάλιστα για τους άνδρες, που είναι ο δύσκολος εκείνος πληθυσμός που, όπως έλεγα πριν, δεν θα έρθει εύκολα σε εμάς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά. Ωραίος γιατρός και ωραία φωνή ο γιατρός. Πολύ, πολύ. Ο γιατρός φωνή πραγματικά να τον ακούσει podcast. Λοιπόν, έφυγα, αγόρια και κορίτσια μου. Πάω κατευθείαν στην αγαπημένη Χρύσα Τζόρτζη. Η Χρύσα μας είναι σήμερα κοντά μας, όπως πάντα μαζί με την εταιρεία Darfin, για να μιλάμε και να γνωρίζουμε ό,τι νέο βγάζει η γνωστή αυτή γαλλική εταιρεία. Και φυσικά να είμαστε οι πρώτες οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα καλά που μας δίνουν για να γίνουμε αυτό που λέμε ακόμα πιο νέες, ακόμα πιο φρέσκες, ακόμα πιο λαμπερές. Λαμπερή, γεμάτη νεανική επιδερμίδα. Όπως πάντα τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ. Αλλά εσύ θα μας πεις αυτά που εγώ δεν μπορώ να πω, γιατί εσύ τα ξέρεις πολύ πολύ καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, νέα οπτική γωνία για την αντιγύρανση όσον αφορά την εταιρεία Darfin. Μίλησέ μου γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει σήμερα με τη σειρά της Stimuluskin. Η σειρά Stimuluskin είναι μια σειρά η οποία ήδη υπάρχει στην Darfin. Απλά, εμείς σαν εταιρεία έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη γύρανση. Δηλαδή, η γύρανση δεν είναι μόνο η γραμμή και η ρητίδα, είναι το επιφανειακό αυτό που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει η μορφολογική γύρανση, η οποία είναι πολύ πιο βασική και με αυτή πρέπει να ασχοληθούμε. Και μέσω των πολύ σωστών προϊόντων με τα ενεργά συστατικά, όπως είναι η Stimuluskin που έχει σέρουμ, κρέμα, κρέμα ματιών και έχει μέσα συστατικά που δίνουν αντιγύρανση, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με τους μύες του προσώπου. Εδώ και θα μπούμε στους μύες του προσώπου. Ναι. Το ερώτημα είναι, ξέρουμε ότι είναι πολύ πραγματικά σοβαρή και μεγάλη εταιρεία Darfin. Ναι. Η ερώτησή μου είναι όμως, μπορούν από μόνα τους αυτά τα προϊόντα περιποίησης να είναι αρκετά για να δούμε τη βελτίωση στο πρόσωπό μας? Μπορούν να είναι αρκετά, γιατί είναι έτσι φτιαγμένα και εκτός από τα ενεργά συστατικά. Εδώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα φύκι που το φέρνουμε από την Οκινάουα. Mm. Είναι πολύ πολύ προσεκτικά διαλεγμένα τα συστατικά και έχουμε και τεχνολογία που βοηθάει αυτό το απλό συστατικό να γίνει ενεργό συστατικό για να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά από εκεί και πέρα, πάντα το λίγο παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στην επιδερμίδα μας, γιατί οι μελέτες περνάνε και βρίσκουμε και καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να το ακολουθούμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε βγάλει για δώρο αυτά τα τρία ξεχωριστά προϊόντα. Ναι. Θέλω να μου πεις, η σειρά αυτή, ναι, έχει άλλα προϊόντα? Έχει άλλα προϊόντα. Έχει και serum μάσκα, έχει και splash mask και primer. Τι είναι η splash mask? Η splash mask είναι μια πολύ ιδιαίτερη μάσκα η οποία είναι σε υγρή μορφή. Ναι. Και το πρωί τι κάνουμε όλοι? Η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να βρέχουμε το πρόσωπο μας να ξυπνήσουμε. Μπράβο. Αντί να το βρέχουμε με νεράκι του Θεού που λέμε. Με τι το βρέχουμε? Μπράβο, βάζουμε μέσα στον νηπτήρα μας λίγο νεράκι. Ρίχνουμε ένα καπάκι από τη splash mask και μαζί με το προϊόν κάνουμε αυτή την κίνηση. Οπότε και μαλακώνει το νερό που είναι σκληρό για την επιδερμίδα, αλλά και με το καλημέρα, να το πω έτσι. Ξέρα κάνω αυτό το προϊόν. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω, δεν μου έχεις μιλήσει ποτέ γι' αυτό ούτε κάποιος άλλος. Ναι. Α, κρύβεται και μυστικά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Μην τα φαρμακεία υπάρχουν όλα. Υπάρχουν όλοι, υπάρχει όλη η σειρά, υπάρχουν οι αμπούλες, υπάρχουν τα πάντα και οι φαρμακοποιοί μας είναι πολύ σωστά εκπαιδευμένοι και τα ξέρουν και όλοι. Και ενημερωμένοι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί διαλέξατε αυτά τα τρία προϊόντα να δείξουμε, να μιλήσουμε και να δώσουμε δώρα? Θεωρείς ότι με αυτά τα τρία είμαι καλυμμένη για να δω αποτελέσματα? Είμαι καλυμμένη, γιατί η κάθε μία από εμάς, και το παίρνουμε παράδειγμα και από σένα που χρησιμοποιείς προϊόντα και ξέρω ότι τα αγαπάς, τα βασικά προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κρέμα, αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα, και μετά σέρουμ και κρέμα ματιών. Δηλαδή, είναι το πρωτόκολλο και η ρουτίνα που έχουν μάθει οι γυναίκες πλέον, πιο οικεία με το σέρουμ, την κρέμα και την κρέμα ματιών. Και ήθελα λίγο να πηγαίνουμε πιο στοχευμένα, γιατί έχει πολλά προϊόντα. Αν τους τα φέρναμε όλα, κάπου θα τους μπερδεύαμε. Όχι, και εγώ θα μπερδευόμουν. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα για να προλάβουμε. Ναι. Έχουμε καθαρή λοιπόν την επιδερμίδα μας. Είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε στη ρουτίνα ομορφιάς. Πάρα πολύ. Ποιο είναι το πρώτο προϊόν που πρέπει να βάλω, το σέρουμ ή την κρέμα ματιών? Ξεκινάμε από το σέρουμ. Να δώσουμε μια πολύ ωραία ενυδάτωση και βάση. Και στη συνέχεια βάζουμε την κρέμα ματιών,
που όπως βλέπεις εδώ. Το είδα. Είδατε και εσείς. Αυτά είναι μέσα στα κολπάκια τα χρήσιμα, πολύ χρήσιμα. Ναι. Αυτό ας πούμε τώρα. Θα κάνεις το μασαζάκι σου, έρχεται σιγά σιγά, έλα φτάνω, εδώ είμαι, μπράβο. Ωραία. Θα κάνεις το μασαζάκι σου, αυτό είναι δροσερό. Απλώνεις την κρεμούλα σου, μπράβο. Αλλά συγχρόνως δροσίζεις όλο αυτό εδώ το σημείο, που είναι και το σημείο, τώρα θα σας το δείξω. Που μόλις γελάσουμε, ακόμα και αυτά που δεν βλέπεις τίποτα, τσακ, τα βλέπεις. Μη γελάτε, αφήστε τα αυτά. Θα γελάμε μετά, αφού έχουμε βάλει τις κρέμες μας και είμαστε σωστές. Λοιπόν, σωστά. Αυτό είναι αυτή η ιστορία. Και μόνο που το νιώθεις αυτή τη δροσιά, είναι σαν να έχω βάλει ένα, τι να πω, μια κομπρέσα δροσερή στο μάτι μου. Βοηθάει πάρα πολύ και στα πρυξήματα και η συγκεκριμένη μπαίνει και στα χείλη. Και γύρω από τα χείλη μπορούμε να βάλουμε, γιατί και εκεί υπάρχει τάση να κάνουμε γραμμές, γιατί κινούμαστε, μιλάμε, χαμογελάμε, όλη μέρα η επιδερμίδα και το πρόσωπο κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Οπότε μπαίνει και στην περιοχή των χιλιών. Και αυτό επειδή είναι ανοξείδωτο ατσάλι και γι' αυτό τις κάνεις πολύ σωστά τις κινήσεις. Μα τι με πέρασε, εγώ είμαι καλή μαθήτρια εδώ μέσα. Το ξέρω. Μου τα δείχνετε μία, δεν ξεχνιέμαι. Το ξέρω. Μπορείς να κάνεις και στα χείλη και μπορείς να κάνεις και λίγο εδώ στις γραμμές χαμόγελου που λέμε. Δεν έχω, οπότε δεν πειράζει. Ας μείνω στο μάτι που με ενδιαφέρει. Ο καθένας όπου εστιάζει ότι έχει περισσότερη ανάγκη. Και όπου τον ενδιαφέρει περισσότερο. Άρα, βάζω το σέρουμ, βάζω 2 σταγόνες. Είμαι εντάξει με αυτό. Βάζουμε 3 αντλίες για πρόσωπο και λαιμό. Δεν θέλω να ξεχνάμε λαιμό και ντεκολτέ με τίποτα. Το βάζω στο χέρι μου. Μπράβο. Και κάνω πιέσεις εδώ στο λαιμό και στο ντεκολτέ μου. Στη συνέχεια περνάω στην κρέμα των ματιών μου. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ το κάνω ανάποδα. Και με ενδιαφέρει, σας ρωτάω όλες, γιατί θέλω να δω γιατί όλες μου λέτε πρώτα το σέρουμ. Εγώ πάντα ξεκινάω με την κρέμα, γιατί οριοθετώ ότι μέχρι εδώ που βάζω την κρέμα μου, παραπάνω δεν πάω για σέρουμ. Δηλαδή, ότι μέχρι εδώ που είναι η κρέμα ματιών, από εδώ και κάτω πάω για το σέρουμ, για να μην το πλησιάζω στα μάτια. Εσύ με τι ξεκινάς πρώτο, με τι προϊόν? Εγώ πρώτα θα βάλω την κρέμα ματιών. Ωραία. Την οποία και τίποτα να μην βάλω την κρέμα θα τη βάλω ματιών, γιατί είδες σου λέγα και πριν που είμαστε δυο μας. Ναι. Τα μάτια τίποτα. Ναι. Άμα τα μάτια είναι ξεκούραστα και φρέσκα, είσαι τελείωσε. Όλα είναι τέλεια. Έχεις δίκιο. Και μετά πάω στο σέρουμ. Γιατί σου είπα, νιώθω την υγρασία και λέω, είμαι εδώ. Και μετά βάζω την κρέμα μου. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μπράβο. Από εκεί πέρα, εμείς το λέμε έτσι γιατί. Γιατί πάντα οι γυναίκες έχουν την τάση την κρέμα των ματιών τους να την απλώνουν και λίγο παραπάνω. Παρακάτω εννοείς. Όχι, πολύ. Τι πιο πολλές... μέσα. Ναι, την κρέμα προσώπου τη βάζουν και μάτια. Όχι, ρε παιδιά. Ναι, για να ταιριάζω. Ναι, κι εγώ. Αλλά επειδή είναι ένα σκαλέ. Γιατί τις έχουν τις κρέμες ματιών, είναι πιο ελαφριές, Ελένη μου. Απαντάω και στην αρχιτέκτρια μου, λέει γιατί τόσο τρομερό είναι. Πολύ τρομερό. Είναι οφθαλμολογικά ελαφριά. Πολύ λεπτό το δέρμα εδώ. Θέλει ειδική μεταχείριση. Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Θέλει ειδική μεταχείριση. Αλλά επειδή έχουν μια τάση, σου λέει, όπως ρωτήσανε πάνω, γιατί να πάρουμε κρέμα ματιών, σου λέει, έχω την κρέμα προσώπου μου, ίδια μάρκα είναι, ίδια σειρά είναι, ας κάνω και ένα έτσι στα μάτια, δεν πειράζει. Οπότε πριν ξεκινάμε την κρέμα ματιών, έχουν κλειδώσει την περιοχή εδώ, οπότε έχουν βάλει κρέμα και ψυχολογικά είναι εντάξει εκείνη η περιοχή, οπότε δεν μου κάνουν αυτό να μου βάλουν την κρέμα προσώπου στα μάτια και κάπου το σιγουρεύουμε. Ναι. Λοιπόν, και μετά περνάμε λοιπόν την κρέμα μας. Πάρα πολύ σωστά. Όμως κατά καιρούς έρχεσαι και μου δείχνεις και ωραίες ιδέες για το πώς μπορώ να τα κάνω σωστά για να λειτουργεί, να κυκλοφορεί και να γίνεται καλύτερη δουλίτσα και από κάτω. Τώρα δηλαδή τι νομίζεις, ότι έχω έρθει χωρίς ιδέα? Δείτε και το προϊόν μέσα. Είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ότι όσοι βρίσκονται σε αυτή την εταιρεία δεν την έχουν αλλάξει. Είναι πολύ... Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ότι έχει πιστό κοινό και πιστούς πελάτες, γιατί άμα τη δοκιμάσεις, βλέπεις τα αποτελέσματα και είναι πολύ καλά. Και έχω έρθει εδώ σήμερα λοιπόν για να σου απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Και με νέα καινούργια και με αποκλειστικότητα. Που πρώτη φορά θα την πω εδώ σε σένα. Τι δηλαδή? Λοιπόν, είπαμε πριν για την γύρανση που έχουμε τη μορφολογική. Που σημαίνει τι? Καθώς μεγαλώνουμε, δεν θέλω να λέω γερνάμε, μου ακούγεται πολύ... Καλή, τι είναι αυτό που λες, μεγαλώνουμε. Μπράβο. Καθώς λοιπόν μεγαλώνουμε, οι μύες του προσώπου συρρυκνώνονται. Mm-hmm. Χάνουν τον όγκο τους, χάνουν την πυκνότητά τους. Το λίπος που υπάρχει μέσα στο πρόσωπο, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και όχι μόνο με αυτό που βλέπουμε, αλλά και με αυτό που γίνεται από κάτω. Χάνεται, οπότε έχει σαν αποτέλεσμα μορφολογικά το πρόσωπο να χάσει το σχήμα του. Αν το έχεις παρατηρήσει, οι πιο μεγάλες ηλικίες λίγο, είναι λίγο πιο λεπτό το πρόσωπο, λεπταίνει.
Εκεί όμως έχουμε την κρέμα μας που κάνει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά η γυμναστική των μειών του προσώπου, Ελένη, είναι το μασάζ. Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε πού να πάμε να το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε, μόνοι μας. Μόνοι μας. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, ανακοινώνω επίσημα πρώτη φορά τη συνεργασία της Δαρφέν με την Ολίβια Σμιτς, η οποία είναι μία αισθητικός ειδική με τεχνογνωσία στο μυϊκό σύστημα του προσώπου και δημιουργήσαμε 10 καινούργια μασάζ. Το οποίο εμείς πού θα τα μάθουμε. Εσείς θα τα μάθετε. Θα μπω, ας πούμε, μέσα στο ίντερνετ, θα χτυπήσω το τηλέφωνο και θα τα βρω. Ναι, θα μου τα πούν στο φαρμακείο. Πώς θα γίνει. Από παντού. Μέσα από το Instagram σιγά-σιγά και από τις σελίδες μας θα αρχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Μάλιστα. Θα μπαίνουν μέσα από το Instagram. Οι φαρμακοποιοί μας και οι συνεργάτες μας εννοείται ότι θα εκπαιδευτούν και θα μπορούν να το λένε στους πελάτες μας. Και έτσι με πολύ απλές κινήσεις στο σπίτι μας. Θα έχουμε. Μπράβο. Θα έχουμε το αποτέλεσμα που και πρέπει. Έτσι το απογειώνουμε το αποτέλεσμα των προϊόντων. Εγώ δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σας έχω ανεβάσει μία φωτογραφία εδώ στο Instagram. Τσακ, Darfan. Τι σας λέω, τα δικά μου. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, τα δικά σας. Τι κάνετε, δηλαδή κάνετε like και τι κερδίζετε, σας τα γράφω από κάτω. Τρεις τυχερές θα κερδίσετε. Από αυτή την ολοκληρωμένη, για εμάς ολοκληρωμένη σειρά, έχουν και άλλα προϊόντα οι άνθρωποι, αλλά με το σέρουμ, την κρέμα μας και την κρέμα ματιών, είμαστε κομπλέ για full αντιγύρανση. Με απόλυτη επιτυχία. Έτσι λοιπόν εδώ σας λέω, κάντε like κορίτσια και αγόρια μου και σας περιμένω αύριο για να σας δώσω αυτή τη δωράρα, η οποία εσείς που αγοράζετε τα προϊόντα Darfan από τα φαρμακεία, γνωρίζετε ότι είναι πράγματι δωράρα. Σας κάνω δώρο δωράρα. Δεν σας κάνω δώρο, δωράρα. Σας ευχαριστούμε που μας το προσφέρετε για να το προσφέρουμε. Με χαρά μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, Ελένη μου. Φτου. Σταμάτα λίγο τις κρέμες. Εντάξει. Αυτό έχω να σου πω. Με τυφλώνει η ομορφιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μήπως φυλάει άλλος τα δεδιό σου γη. Όλοι μαζί! Καλώς σας βρήκα, τραγουδάρα είναι αυτή η φοβερή που μου λέει και ο... Τραγουδάρα, για να ξεκινήσει καλά η ενότητά μας. Λοιπόν, ασταμάτητος ο Νίκος ο Βαγγελάτος μας έβαλε τα γυαλιά, το τμήμα γραφικών του Μέγκα, παιδιά, είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν πήρε Όσκαρ, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί παραβρίσκεται και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ορίστε. Έλα, Νικόλα. Πού τον ρε παιδιά, δεν τον ανεβαίνει, ανεβαίνει, Ελένη, ανεβαίνει. Από την άκρη. Ελένη, όλα θα γίνουν. Περνάει από πίσω από τις... Ναι, ναι. Ωραία. Και θα ανέβει ακριβώς πίσω. Ωραία είναι τα γραφικά τους, πραγματικά αξιοζήλευτα. Μα είναι να φτιάξει το φουστάνι της Emma Stone. Σωστή κλίμακα, φαίνεται στο ίδιο ύψος. Είναι σαν ακριβώς να είναι εκεί και να ετοιμάζεται να αρπάξει το Όσκαρ από την Emma Stone και να το φέρει στα κεντρικά του Μέγκα. Ακριβώς. Τηλεοφόρος υγρού. Εξαιρετικός ασταμάτητος, δεν μασάει πουθενά. Πύρος Δήμας έδωσε συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή στην εκπομπή Στιγμές και είπε, παιδιά, κάτι φοβερό. Τι όταν πήρε το χρυσό στη Βαρκελόνη το 92. Μετά από όλη αυτή τον αγώνα που έδωσε και τις στερήσεις, ξέρετε τι έκανε. Πήγε στο Ολυμπιακό χωριό και έφαγε όχι ένα, όχι δύο, 36 παγωτά. Ζωή να έχει. Εντάξει, το ακούω, γιατί άνετα. Εδώ εμείς τρώμε 36 παγωτά. Εδώ εμείς τρώμε 36 παγωτά επειδή είναι Κυριακή και νιώθουμε την κατάθλιψη της Δευτέρας. Δεν θα πάω, φάμε 36 παγωτά μετά από τέτοια υπερπροσπάθεια. Πάω στο Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος, παιδιά, βγήκε από τα ρούχα του. Λέει, έχει δίκιο, λέει ο Γιώργος Νταλάρας, λέει, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και για οποιονδήποτε. Γιατί ο Αργυρός διαφημίζει αλκοόλ και ουίσκι, αφού δεν πίνει. Εγώ που πίνω έπρεπε να διαφημίζω ουίσκι. Ωραία. Έτσι είναι. Και προσθέτω, είναι σαν να λες τον Γιώργο Παπαδάκη να διαφημίσει σαμπουάν για κερατίνη. Έτσι είναι. Ο καθένας καθίσε φω ετάχθη. Και πάω στον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη στον ομοτράπεζο Θοδωρή Κουσογιαννόπουλο στην Κοσμοτέ και είπε λοιπόν ότι ο μπαμπάς μου μου είπε ότι του αρέσουν οι Ιαπωνέζες. Και εγώ του είπα, μπαμπά, εμένα δεν μου αρέσουν οι Ιαπωνέζες γιατί μου θυμίζουν τη μάνα μου. Το είπε. Τα είπα σωστά. Απόλυτα. Τον κάλεσε να πάρει μια βόβα στα 17 και λέει με τίποτα.
Είπε δε και για τα ονόματα των, των κοριτσιών του, τι σημαίνουν, γιατί το κάθε τι. Τι γίνεται με αυτό το κοκόρι, δεν ξέρω τι γίνεται. Συνεχίζω. Λοιπόν, ο Γιώργος Τζαλίκης είπε, έδωσε συνέντευξη και είπε, λοιπόν, εδώ βλέπετε με τον Χρήστο Μενιδιάτη, ότι. Συγγνώμη, θαμώνες οι οποίοι βρέθηκαν στο μαγαζί, λέει, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, θαμώνες οι οποίοι δεν είχαν που να αφήσουν το παιδάκι τους, το μωράκι τους, το φέρανε μαζί στα μπουζούκια και του βάλανε το ασπίδες. Άβολο. Άβολο πολύ. Άβολο. Και εγώ που το άκουσα. Και θα ολοκληρώσουμε με τον Ισπανό YouTuber, ο οποίος πήρε το τραγούδι Ζάρι της Μαρίνα Σάτι και το έχει κάνει μια φοβερή διασκευή που παίζει σε όλη την Ευρώπη. Να ξέρετε ότι πανευρωπαϊκή. Είναι viral. Viral. Ακριβώς. Να τα ακούσουμε λίγο, να τα ακούσετε. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Να μη θυμηθώ, Μαρίνα. Μαρίνα, να μη θυμηθώ. Να μη θυμηθώ. Πάντως για τα νεότερα, ότι ευρωπαϊκά και παγκοσμίως τα σχόλια είναι διθυραμβικά για το κομμάτι μας. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Αυτά είχα να πω και πάω σε Νατάσα Θεοδωρίδου και απόψε να γράψω. Να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι, ας όψετε η αγάπη. Τραγούδι μας για την Eurovision. Λέω, αφού μιλάει τόση ώρα γι' αυτό, φαντάζομαι με αυτό θα κλείσει. Α, όχι. Θα έρθει η ώρα προς τα εκεί, όσο πηγαίνει προς τα εκεί. Όταν πραγματικά θα βγουν όσα έχω προβλέψει πραγματικότητα και θα γίνει επιτυχία μεγάλη, γιατί θα γίνει, θα το δείτε. Ήδη γίνεται. Μα και μόνο που συζητιέται κάτι τόσο πολύ, επιτυχία είναι. Ακριβώς. Όταν δεν συζητιέται είναι το πρόβλημα. Όταν δεν ακούς τίποτα και λέμε, έγινε Eurovision ή, α, εμείς στείλαμε τραγούδι. Στείλαμε. Ποιο στείλαμε. Και πού το παίζουνε. Αχ, δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω πετύχει στο ραδιόφωνο. Άμα τα ακούς κάτι και παίζει πολύ στα sites, ραδιόφωνα, στο ένα, στο άλλο, στην τηλεόραση. Εκεί θα γίνει. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Αυτός που έπαιξε ο Ισπανός, τι ήτανε? Αυτός είναι ένας YouTuber ο οποίος παίρνει τραγούδια και τα διασκευάζει και είναι DJ. Λοιπόν, αλλά παίζει με τη γλώσσα, δηλαδή επαναλαμβάνει αυτούς τους ήχους που ακούει και τα ελληνικά. Ό,τι του κάνει εντύπωση, του βάζει ένα beat και το κάνει μια διασκευή. Το οποίο κυκλοφόρησε, έγινε viral. Εδώ δεν έκανε διασκευή όμως. Εδώ είναι κάποιοι. Συγγνώμη, αγαπητέ που μπαίνω στο σπίτι. Σιγά, πρώτη φορά είναι, αφού σε έχω συνηθίσει τρία χρόνια τώρα. Πάρα πολλοί YouTubers εν ώψη Eurovision βγάζουν αυτά που λέμε reaction videos. Και καλά, δείτε την αντίδρασή μου την πρώτη φορά που το ακούω. Οπότε αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούει που έχει τρελαθεί. Λέει, του αρέσει πάρα πολύ. Το Ζάρι. Το Ζάρι. Γιατί είναι Ισπανός, λέει Ζάρι. Το Ζάρι. Για πάμε καλά. Να μην θυμηθώ. Δεν μ' ακούτε. Θυμηθώ ακούγεται πολύ Ισπανικό. Ναι, θυμηθώ. Πάντα καθιά δεν θυμηθώ. Δεν κοιτάει το Ζάρι, μπράβο. Και λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, τους στίχους, αλλά ακόμα κι αν η Μαρίνα λέει ότι δεν μου αρέσει μια καλή παέγια, πάλι μου αρέσει το τραγούδι. Θέλεις να πας δίπλα μας το πεις το θέμα, γιατί το πεις καλύτερα από μένα. Γιατί από το Ζάρι. Δέχομαι πόλεμο από το κοντρόλ. Έχει δίκιο. Σε πόσο καιρό είναι η Eurovision? Είναι το Μάιο, μετά το Πάσχα, δύο μέρες. Τρίτη του Πάσχα είναι. Α, ωραία. Δηλαδή έχουμε ένα διμηνάκι. 7 είναι, 7-9. Ωραία. Θέλω να μου κάνεις χωρίς φόβο και με πολύ πάθος την πρόβλεψή σου για αυτόν το μήνα, γιατί τον άλλο μήνα μπορεί να μου πεις άλλα. Και στο παραπέντε μπορεί πάλι να μου πεις άλλα. Έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Σε ποια θέση πιστεύεις ότι θα. Αλήθεια, τόσο πολύ. Πιστεύω. Δηλαδή θα περάσουμε το φράγμα του 10. Ναι, αυτό το θεωρώ σίγουρο, αν θέλει το βάλω. Μιλάμε σήμερα τώρα, έτσι. Ναι, δύο μήνες ακριβώς που θα ξαναμιλήσουμε τον άλλο μήνα, πώς λοιπόν, τα βλέπει τα πράγματα. Είμαι σίγουρο για το φράγμα του 10, σας το λέω από τώρα. Αν δεν σπάσουμε το φράγμα του 10, εγώ θα έρθω με βαμμένα μαλλιά πλατίνα εδώ στην εκπομπή. Πάντως τα στοιχήματα, επειδή τα είδα χθες, μας δίνουν στη 14η θέση. Πάνω δεν θα τις πάσουμε. Ανεβαίνουμε συνέχεια στα στοιχήματα. 14η μας στοιχήματα. Ακούστε τώρα, Ουγγαρία. Σήμερα. Από πάρα πολλές χώρες. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιο άλλο τραγούδι κάποιας άλλης χώρας. Δηλαδή μας έχει μείνει ένα σταυτιά, γιατί συνήθως πάντα λέμε. Α, αυτό δεν εκεί, το άλλο. Δεν τα έχουμε ακούσει. Στην πρώτη θέση είναι η Κροατία. Στο λέω επειδή τα κοίταζα χθες το βράδυ. Είναι αυτό αργό, γρήγορο. Όχι, γρήγορο, τρελό. Τρελό. Ναι, πώς ήταν το τσα-τσα-τσα πέρσι. Τρελό. Οριακά δεν ακούγεται. Δυναμώστε τη μουσική μας και με αυτό να φύγουμε και για διαφημίσεις. Αλλά δυναμώστε λίγο, δώστε λίγο. Έλα, έλα, καλέ. Μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού. Από
τηλεθέαση, πώς πήγε, γιατί κάθε χρόνο σε ρωτάω για τα Όσκαρ. Καλύτερα, ανέβηκε ένα 8%. 8% συγγνώμη, είναι πολύ. Ναι, προ-πανδημίας επίπεδα. Οι άλλες τελετές τύπου Grammy, Emmy κλπ. Ανέβηκαν περισσότερο, γιατί είχαν πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα Όσκαρ είχαν φάει τρομερή βουτιά το 2021 και στην καραντίνα. Θυμίζω ότι το απόλυτο high, το ταβάνι, είναι στο Τιτανικό, το 98, που είχα πάει κιόλας, που ήμασταν στον Αντένα. 55 εκατομμύρια άνθρωποι το είχαν δει τότε, άλλες εποχές. Και βέβαια μια ταινία που αφορούσε όλο τον κόσμο. Αλλά πήγε πολύ καλά και βγάλανε και χρήματα από ό,τι ξέρω. Σε μια τελετή που στοιχίζει πολλά χρήματα όλους τους μήνες για να γίνει, καμιά 50 εκατομμύρια, αλλά έχει πολύ ακριβό λεπτό διαφήμισης και βγάζει για το ABC και για την Ακαδημία 120 εκατομμύρια δολάρια. Βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Για ένα γαλματάκι που στοιχίζει 400 δολάρια. Εντάξει. Είναι όμως ένα γαλματάκι που όλοι το ξέρουν. Και το ξεχωρίζουν να το δουν μπροστά τους. Δεν είναι από αυτά που περνάνε. Ένα ακριβό, αλλά είναι πολύτιμο. Το πιο. Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να φεύγουμε, παιδιά μου. Η τριτούλα. Αμέ. Λοιπόν. Τι νόμιζες. Τι νόμιζες. Τι νόμιζες. Σα θυμίζω πριν φύγουμε. Instagram. Τσακ. Όχι, εδώ βλέπετε πάλι. Όσκαρ έβλεπα, ναι. Βγαίνω από εδώ. Τσακ. Πάω στα δικά μου. Και τι λέω. Αυτή εδώ τη φανταστική σειρά από την Darfen. Ποιες τρεις φίλες θα κερδίσετε? Κάντε like και αύριο θα το ξέρετε. Ακριβώς εδώ. Δίπλα μια ωραία φωτογραφία των 30 δευτερολέπτων. Γιατί άμα έχεις καλό φωτογράφο που τα κάνει όλα και συμφέρει. Άρε Στάθη! Άρε Στάθη! Ο Μάριος Σταθίνο! Πώς τον είπες, Σταθίνο! Παίρνει και στάση την ώρα που με βλέπει. Ξέρω ότι είναι πιο στυλάτος εκείνος, οι πόζες του, από ότι είμαι εγώ που μονίμως έχω και ένα φορά. Έλα, τελειώνουμε, τελειώνουμε, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αφού εμείς στο Στάθη βγάζουμε φωτογραφία που σε βγάζει σαν φωτογραφία. Το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του μεγάλου καναλιού και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.